Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Τρώει μέρα μνήμη σήμερα, αλλά οι νεκροί Κωνσταντίνε πεθαίνουν όταν τους ξεχνάμε και δόξα τω Θεώ δεν τους ξεχνάμε. Τα συγκεκριμένα παιδιά έχουν μείνει στην ιστορία. Και για πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, εγώ βλέπω τον Κωνσταντίνο να έχει αυτή τη στάση. Ρώτα τη μάνα του και τον μπαμπά του. Ναι, δεν το συζητάμε. Αυτά τώρα εσείς είστε απ' έξω. Απ' έξω, αλλά κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ρε φίλε, μπορεί να ήμασταν και μέσα όμως. Άσε ρε κουλιά, δεν είναι το ίδιο. Ναι. Να χάσει δεν ένα είναι παιδί. Το ίδιο, ρε αγόρι. Χαίρομαι πολύ, δεν είναι το ίδιο. Αλλά πρέπει να του θυμόμαστε και του θυμόμαστε και του θυμάμαι. Το ίδιο δεν είναι τώρα. 100%. Εσύ και εγώ και αυτοί που θυμάμαι, α πούμε, τον εκάστοτε νεκρό. Το ίδιο δεν είναι. Αυτό ο οποίο. Είναι φαρμακωμένος, δεν μου γίνεται. Είναι η μαμά, είναι ο μπαμπάς, είναι τα αδέρφια. Τα αδέρφια, όχι, δεν, αδέρφια είναι. Δεν τα βάζει τα αδέρφια. Τα αδέρφια δεν είναι. Τα αδέρφια το ξεπερνάνε. Το ξεπερνάνε και τα αδέρφια, εκτός αν είναι πολύ δεμένα, ρε φίλε. Υπάρχουν αδέρφια και αδέρφια, να ξέρεις. Υπάρχουν αδέρφια που είναι. Βρε, καταλαβαίνεις. Δεν είναι τα αδέρφια. Δεν είναι τα αδέρφια, λες. Η μάνα είναι. Η μάνα είναι και ο πατέρας είναι. Κατά δεύτερο. Κατά δεύτερο λόγο. Ο πατέρας κατά δεύτερο. Καλησπέρα, κουμπαράκια. Σωτήρης από Γενιτσά. Και εμείς ως Βάζελ λέει τιμούμε την συγκεκριμένη μέρα. Εντάξει παιδιά, δεν έχει να κάνει με, να κάνει με χρώματα, έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές. Γενικά οι άνθρωποι εμείς στην Ελλάδα είμαστε βόδια, γαϊδούρια είμαστε. Είμαστε λίγο, ναι. Οπότε μόνο ο αντίπαλος ο παδός νεκρός τον βρίζουμε. Τώρα λίγο τα νέα παιδιά που έχουν ας πούμε πάρει μια άλλη κουλτούρα. Γενικότερα, μια λίγο πιο ευρωπαϊκή κουλτούρα. Τα νέα τα παιδιά ναι. Είναι και πιο ευέλικτα, πιο έξυπνα, πιο ανοιχτόμυαλα. Ίσως και πιο ανθρώπινα να είναι. Προχθές πήγαν τα παιδιά αερολοχίδες. Εκεί πέρασαν, άφησαν ένα στεφάνι, βγάλαν μια φωτογραφία. Εγώ βλέπω δείγματα προς το καλύτερο σε αυτό το κομμάτι. Γενικά όμως οι άνθρωποι, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, στη χώρα των Αούγκανων, είναι γαϊδούρια. Είμαστε γαϊδούρια. Και τώρα που πεις γαϊδούρια, ναι. Έτσι, γιατί η συγκεκριμένη μέρα θα είναι ανεξίτηλη στο μυαλό όλων μας. Τώρα αυτά τα παιδιά, γιατί μιλάμε για 18-19, τώρα θα ήταν σε ηλικία μου περισσότερο. 42, 41. Νέοι άνθρωποι πάλι, έτσι. Είναι αδιανόητο και μόνο με τη σκέψη που μπορείς να κάνεις. Σήμερα είναι και μέρα των ζώων, μια από το παγκόσμιο μέρα ζώων. Χρόνια πολλά στο Γρηγόρη Κόκκινο. Γιατί ρε αγόρι μου, γιατί ρε αυτόν τον άνθρωπο τον έχεις. Όχι, εγώ δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχεσαι στο μικρόφωνο. Εκτός μικροφώνου δεν δέχεσαι. Έλα ρε, γιατί ρε τον Γρηγόρη τώρα στεγνά. Γιατί ρε, μια χαρά. Ο Γρηγόρης είναι παλίκαρος. Τώρα που πες ζώο, εγώ θέλω να πω κάτι, μου το πεις εκτός αέρα, θα το πω στον αέρα. Που μην το πεις. Να μην το πω. Δεν το λέω, όχι. Άμα δεν πάρω το OK, πω ένα δεν θα πει ότι το έκανα εγώ. Αφού εσύ μου το έλεγες, τέλος πάντων, έκανες ξεφούσκο στα λάσκα κάποιον. Κάποιον που έβαζε φόλα σε γατάκια. Καλά τον έκανες. Δεν έκανα μόνο αυτό. Έκανες κι άλλα. Μη τα λες, εσύ. Καλά τον έκανες. Σήμερα παγκόσμια μέρα και για τα ζωάκια. Έτσι, τα οποία τα αγαπάμε, τα λατρεύουμε. Ναι. Ήθελα να τον πλακώσω. Δεν θα κέρδισε κάτι. Μην εισαγωγή, δικαστήριο. Θα τρέχω. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Έκανε την πράξη σου πάντως σημαδιακά παγκόσμια μέρα ζώων, έτσι. Μάλωσα και με ένα παπά πριν κάποια χρόνια. Εσύ, εγώ μάλωσα με παπά. Είχα μαλώσει με ένα παπά. Ναι, ναι, ναι. Και του είπα μια ατάκα που δεν μπορούσε να μου απαντήσει. Δηλαδή, μάλλον δεν μπλακώθηκαμε. Ναι, λογομαχία, ρε παιδί. Λογομαχία, ναι, λογομαχία. Και είχα πει εγώ για ένα σκυλάκι που πέθανε, είχε πεθάνει ένα σκυλάκι, αυτή ψυχούλα λέω πού το καημένο. Και πετάγεται ένα παπά, πλάτη στον ήλιο. Και τι είπε ο παπά? Λέει τα ζώα δεν έχουν ψυχή. Σώα πάρε μεγάλε πέσονα, τι έχουνε. Και δεν τον. Έτσι λέει θρησκεία, ναι. Έτσι, ναι, έτσι είναι. Του λέω, ξέρει, ρε τράγω, του λέω έτσι ακριβώ. Γιατί δεν έχουν ψυχή τα ζώα? Λέει, γιατί? Ήταν και χοντρό. Λέω, γιατί δεν έχουν δάχτυλα να σα πληρώνουν, λέω τα κεράκια. Ναι, τα κεράκια. Άμα παντρευόταν τα σκυλάκια, λέω στην εκκλησία, βαφτίζαν τα σκυλάκια και σα αφήνα κάνα 500, λέω. Ναι. Ξέρεις τι ψυχούλα, λέω, θα είχαν. Είσαι, λέει, βλάσιμος. Βλάσιμος. Του ρίχνω κάτι πώς είπε, βλάση. Βλάση. Βλάσιμος. Βλάσφημος. Βλάσφημος. Όχι βλάσιμος. Βλάσφημος. Βλάσφημος. Του ρίχνω κάτι πινελίκα. Α, έφαγε τα πινελίκα. Στάνια, ρε που τα συνουρά, περίμενε ο πάτερ. Όχι, και εγώ στη γειτονιά, σε ένα κρεοπολείο ήταν. Στο Μούχαλι. Όχι, ήταν σε κάτω στο. Καλημέρα σου, φιλαράκι μα. Το Μούχαλι, έτσι. Του ρίξα κάτι πινελίκια. Τα δεύτερα πινελίκια που έριξα σε παπά χοντρά ήταν πέρσι. Πόσους παπάδες έχεις βρει, να ξέρουμε κιόλας? Πολλούς. Πολλούς. Γι' αυτό σου λέω, βρεις παπά και σε πιάνει τον μια. Άλλο, τον άλλο που έβριζα χοντρά ήταν ένας που έβριζε τον Τζίπρα
στη ΔΕΗ. Γιατί Θανάση μου λέω. Γιατί Κωστή μου. Περίμενα στη ΔΕΗ και έβρισε τον Τσίπρα. Το παπά, το Τσίπρα. Και γυρίζω και του λέω, δεν θα πω ακριβώ τι του είπα, γιατί δεν είναι σωστό. Ναι, είναι κολάσιμα. Είναι κολάσιμα τα πράγματα. Όχι, κολάσιμα, μην φάμε κανένα πρόστιμο. Ναι. Και τελευταία δεν τρώμε. Όχι, δεν. Του λέω, πάτερ, του λέω. Δεν του είπα έτσι. Δηλαδή τον είπα αλλιώ. Του λέω, κοίταξε να δει. Εσεί λέω στην Εκκλησία τα βρίσκεται με τον οποιοδήποτε κυβερνήτη. Δηλαδή, Χούντα είναι πάνω. Γιουσερίμα, αφέντη μου, να τα βρούμε. Νέα Δημοκρατία είναι απάνω. Ισχυροί πάμε στου ισχυρού, εφέ. Περίμενε, ρε παιδί. Γιουσερίμα, αφέντη μου, να τα βρούμε. Ναι. Ήρθαν οι κομμουνιστές. Εδώ και ο Τσίπρας έγινε θρήσκος όμως στο τέλος. Εκεί που είχε δηλώσει άθεος. Γιουσερίμα, να πούμε να τα βρούμε. Αφού τα βρίσκεται, λέω, με την εξουσία, γιατί βρίζεται, λέω. Γιατί τη βρίζει, λέω. Την έβριζα όταν ήταν αντιπολίτευση. Όταν έβγαινε εξουσία. Όταν ήταν εξουσία. Στην αρχή, μετά τα βρήκα, αφού και ο Τσίπρας πήγε σε εξουσία. Του ήρθε κάτι πινελί για τον παπά να πει. Αλλά. Έρχεται ένα τύπο δίπλα του. Μην τον ακούτε, πάτερ του, δεν τον βλέπετε. Τρελός είναι. Γυαλίζει το ματάκι του. Εσύ του λέω, θα φας και ξύλο, του λέω. Εσύ του λέω, φας γροθιά, φύγε, λέω από εδώ. Γίνεται ένα ασυρμά, έρχονται οι security εκεί. Το γραφείο τύπου μου ξεστέλνει. Τι είπε το γραφείο τύπου. Ραπ, αν θες κάποιον να συνεχίσει το έργο σου, είμαι κι εγώ εδώ, λέει. Είναι ξεφτύλες όσοι δεν αφήνουν τα ζωάκια. Δεν χρειάζεται να δημοσιοποιούμε τις κακές πράξεις που κάνουμε. Μα εγώ δεν βλέπω να είναι τόσο κακή. Κακή πράξη είναι αυτός που δείχνει τη φόλα, φίλε. Ναι. Ο άλλος πρέπει να καταλάβει ότι τα ζωάκια έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο και λόγο που είναι στη ζωή. Πάντων, δεν είναι έτσι για να τα σκοτώνουμε εμείς. Όσοι δείχνετε φόλες, κοιτάξτε να μην έχετε καλά αυτοκίνητα γιατί ό,τι πατήσετε. Έτσι, μπράβο. Κίνημα. Εσύ μπορείς να διανοηθείς τη ζωή σου χωρίς. Τη μήνυ. Όχι, μπορώ να διανοηθώ πολλά πράγματα. Χωρίς το σκυλάκι, απλά δεν μπορώ να κάνω κακό σε έναν άνθρωπο ή σε ένα ζώο το οποίο δεν μου έχει κάνει κακό. Και δεν πρόκειται να σου κάνει ποτέ. Ναι. Μόνο αγάπη μπορεί να σου δώσει, τίποτα άλλο. Ναι, παιδάκι μου, δηλαδή εγώ κάνω κακό σε άνθρωπο από εκδίκηση. Ναι. Αν μου κάνει κάτι κακό. Αλλά αν δεν με πειράξει κάποιο ή ένα ζωάκι μου, γιατί δεν τον πειράξει. Σωστά. Σωστά. Κανένα λόγο να τον πειράξει. Και τα σκυλάκια δεν πειράζουν. Κανένα ζωάκι δεν πειράζουν. Α, μπράβο. Καλημέρα, λέει, που λένε η μέρα μνήμη, λέει, σήμερα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Σαν σήμερα ξημέρωσε νεκρή, πεθαίνω να του ξεχνάμε. Αυτό το είπαμε στο ξεκίνημα. Δήμο μου, να είσαι καλά, φίλο του Ολυμπιακού. Αλλά δεν έχει τέτοια σήμερα. Εδώ είναι που λέμε ότι δεν χωράνε τα οπαδικά. Λοιπόν, cool. Ραπ και Καζαμπάκα, η τριπλέτα η γνωστή. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Πάντως, εγώ είμαι πολύ στεναχωρεμένος. Για ποιο λόγο? Πολλοί οπαδοί ομάδων γενικότερα έχουν βρει νεκρού οπαδού άλλων ομάδων. Στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Παλιά. Το έχουν κόψει, Κωνσταντίνε. Ναι, του θεωρώ μεγάλα γαϊδούρια. Εγώ δηλαδή θυμάμαι δεκαετία 80-90 που πήγαινα και εγώ στην 4 που βρίζαμε μπίπι, θρύλε και έτσι. Το ανάποδο κάτω όταν κατεβαίναμε. Αλλά νομίζω ότι μετά το 2000 έχουν σταματήσει αυτά. Όχι, ξέρει γιατί σταματήσατε. Έχουν σταματήσει βέβαια και οι μετακινήσει. Γι' αυτό. Σταματήσατε οι παοξίδε να βρίζετε νεκρού άλλων ομάδων. Επειδή την ήρθε στο κεφάλι σας η συμφορά και σε εσάς. Ναι, είναι πάρα πολύ κουβική. Δεν γίνατε καλοί άνθρωποι δηλαδή. Είναι πολύ, ναι, καταλάβαμε τον πόνο ενδεχομένως σας να πεις, έτσι. Δεν είστε πώς είναι άνθρωποι. Να νιώθεις να χάνεις κάποιον από την οικογένειά σου. Κανένας δεν είναι καλός άνθρωπος. Όλοι οι φίλαθλοι, οπαδοί, όλοι οι άνθρωποι είμαστε γαϊδούρια. Απλά όταν νιώσει τον πόνο του αλουνού, καταλαβαίνει και σέβεσαι τουλάχιστον την κατάσταση. Αυτό λες. Ναι, δεν κάνει τον μπέκι γιατί και εσύ έχει καεί με το ίδιο λάδι, να πούμε. Κάηκες με το ίδιο λάδι. Έτσι, λοιπόν, μπήκαμε σε ένα τρίμερο το οποίο θα είναι γεμάτο από μπαλίτσα, από δόσο, θα πιάσουμε σιγά σιγά. Γουστάρο βροχή. Τι βροχή, τι κορονοϊό είναι αυτό, ρε φίλε. Τι είναι αυτή η μουντάδα, ρε φίλε. Ο καλύτερο καιρό. Αυτό. Πλην του οδηγήματο που είναι δύσκολο. Οδήγημα, ο κόσμο ταλαιπωρείται, σου κίνηση, βρέχεται, κάνει, ράνει. Αυτό είναι καλό καιρό. Τέλειο. Τέλειο λέει. Άμα είσαι ανάποδο, αυτό είναι καλό καιρό. Πάρε ζει στο Λονδίνο, ρε φίλε. Δεν είχα πρόβλημα. Στο Λονδίνο, όλη μέρα σκοτεινάδα, έτσι. Θα πήγε να βλέπει μπαλίτσα πολλά μάτια. Θα δούλευα, θα έκανα γυμναστική, θα βλέπα μπάλα. Θα πήγε να κάνω μπάλα. Για να πα από την τούμπα στον Αεθεράπ θα κάνει 2,5 ώρε, εντάξει. Να το έχει. Όταν είχαμε πάει στο Chelsea Park, το γήπεδο του ξενοδοχείου ήταν 2,3 χιλιόμετρα. Από εδώ στον Αεθεράπη. Ναι. Πόσο κάναμε, μια μισή ώρα. Με τι? Με το πούλμαν. Με το πούλμαν. Ναι, έπρεπε να πάμε, γιατί ήμασταν με προσωλή δημοσιογράφοι και έπρεπε να πάμε το πούλμαν. Όταν κάνουν... Μια μισή ώρα κάναμε. Ωραία. Σιλάρισα τα γαφτά. Ωραία. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Οι κομμουνιστές κάθε πότε κλείνουν τον δρόμο. Το κοσάρικο. Κλίνγκ, κλίνγκ. Το χάσε το κοσάρικο. Κάθε πότε κλείνουν τον δρόμο οι κομμουνιστές. Όποτε έχουν. Καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Τράβομαι το λεωφορείο να πας Τούμπα. Ναι. Τσιμισκή. Θα δούμε πόσες ώρες θα κάνει. Τούμπα, Τσιμισκή με τον λεωφορείο. Για να όταν έχει λαλητήριο, μου λες για κατάσταση ειδικό. Ε, πότε δεν έχει. Τι δεν έχει. Δεν έχει κάθε μέρα. Τι να κάνουμε τώρα, Κωνσταντίνε μου. Σε παρακαλώ. Τι ποιο σε στέλνει μήνυμα, ραβασάκια πρωί-πρωί. Τίποτα, δε, το Facebook ενημερώνει. Θέλει να γίνει κάποιο φίλο μου. Εντάξει, okay, να γίνει φιλάρα. Λοιπόν. Α πληρώσει 10 ευρώ να γίνει. Να πάμε λίγο σιγά-σιγά. Ναι, να πάμε όπου θέλει, αγόρι μου. Σιγά, να πάμε, σιγά, να πάμε. Ναι. Ασχοληθήκαμε λίγο στο ξεκίνημα με την Τετάρτη του Οκτώβρη του 99. Και φυσικά που... κανένα δεν πήγε φυλακή. Ο οδηγό τη γλίτωσε. Ο οδηγό αφού και αυτό πέθανε, ρε, εσύ. Ποιο πέθανε. Ο οδηγό από το άλλο το φορτηγό. Το άλλο. Ναι. Ναι. Έτσι. Μέρα μνήμη και γι' αυτό, έτσι.
Ο οποίος βέβαια είναι ο άνθρωπος που έφταιγε για να γίνει όλο το ατύχημα. Δεν τον μνημονεύουμε αυτόν. Το μνημονεύουμε τώρα, ορίστε. Γιατί τον μνημονεύουμε. Ναι, πήρε 6 ζωές στο λαιμό του, θα μου πεις. Πήρε και τον εαυτό του. Εντάξει. Έτσι, εκείνη τη βραδιά στην κοιλάδα των τεμπών. Ευτυχώς από τότε ο δρόμος πλέον έχει φτιάξει, γιατί για μένα όλα παίζουν ρόλο. Κοίταξε να δεις. Ναι. Φάγαμε πολλά παιδιά. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και, και το σχολικό που εκεί πέρα και τα λοιπά. Βέβαια, και το σχολικό εκεί, ναι. Επειδή θέλαμε να κάνουμε θρησκευτικό τουρισμό. Δηλαδή για να περνάνε να αγοράζουν οι διάφοροι που πηγαίναμε να σταματήσουμε στα Τέμπη, να σταματήσουμε στα Τέμπη. Οικονομούσαν αυτοί από τα Τέμπη. Να μην οικονομήσουν. Κάνα τη σύραγγα και τώρα με ένα αμάξι 80 άλογα. Ναι, άκου εμένα. Δεν υπήρχαν τα χρήματα για να γίνει αυτό το πράγμα. Τελείωσε αυτό το παραμύθι τώρα. Είναι δουλειά ετών αυτό το πράγμα. Έτσι, το παραμύθι. Έπρεπε να σκοτωθούν 500 άτομα. Σκοτώθηκαν πάρα πολύ. Και όχι μόνο αυτού που μνημονεύουμε. Για να φτιάξουν τα Τέμπη, να πούμε το. Τώρα έχεις ένα μαξάκι 80 άλογα πετρελαιάκι. Τέσσερις ώρες πας στην Αθήνα. Έτσι. 140 την ώρα. Ναι. Βολίδα. Γιατί 140 εσύ πρέπει να πας 140. Πάνε. Πολλά είναι. Πάνε 120-130. Για να πάω 120 θα κοιμηθώ. Θα σε πάρει προς και σένα, Τρελό, εσύ, ρε. Καλά, εγώ μην με ακούς. Κι εγώ 140 πάω. Απλά δεν θέλω να. Ναι. Σε αυτό το δρόμο το οποίο έχω χρυσοπληρώσει σαν Έλληνας. Καλός όμως. Ναι, οφείλω τουλάχιστον να έχω την πολυτέλεια να τρέχω με μέση ωριά ταχύτητα 140 χιλιόμετρα. Τελείωσε. Ναι, ναι. Και δεν καθόλου πολλά. Με πέμπτη, με έκτη ταχύτητα. Έχεις έβαλες ζωγράφισες. Ζωγράφισε και μια ρεμένα έξι, ρε φίλε. Τώρα θα γίνει τώρα κανένα μελέ καλό, καλά ένα σχηματάκι, κανένα έτσι. Έτσι. Θα το πάρουμε και το εξατάχυτο. Κάτι θα γίνει. Έξι ταχύτητες, ναι. Ταξίδι. Ναι. Ούτε σηκουράζει ούτε τα μάξι. Σωστό. Το Opel Kadett του παππού μας με τέσσερις ταχύτητες. Καλά, εκεί να γκάριζαν. 130 τελική. Ούρλιαζαν, 130. Ούρλιαζαν, φωνάζανε. Τώρα πάνε σαν να είσαι σε. Αέρας. Αέρας, άνεμος, αέρας. Τα βρωμοτέμπη τώρα δεν τα χώνεψε η ζωή μου ποτέ. Γιατί ρε σύγκο. Ρε σαν τα βρωμοτέμπη. Είδες καθόλου μπαλίτσα χθες για να πάμε μετά. Έλα ρε την μπαλίτσα να δω. Δεν είδες καθόλου. Έβαλα ένα γύρω-γύρω, ένα βρωμογύρω γύρω εκεί πέρα. Πήγα στη μαρμίτα εκεί με τον Ασλαμά, το φίλο σου. Το φιλαράκι μου. Και κάναμε εκεί λίγο. Έκανε ποδολαγνίες αυτό και τέτοια. Ποδολαγνίες. Εκεί ταιριάζεται, εκεί τα βρήκατε. Εκεί άρχισε να λέει εκεί πέρα για ιστορίες με γυναίκες, με ομάδες, με αγγλίες. Ένα φοβερό γέλιο να πούμε. Ναι. Και βλέπαμε. Κοίταξε. Εγώ είμαι άνθρωπος όταν βλέπω μπάλα, παίρνω τα χαρτιά μου, συνθέσεις. Το ξέρω, δεν αλλαγές, εσωτερικές αλλαγές. Από πάνω τα Α4, ναι. Ναι. Όταν βλέπω Europa League. Τι παθαίνεις. Δεν με κάνει αίσθηση να δω. Κάτσε, παίζει εκεί η Arsenal που έχει πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό. Την είδα ρε παιδάκι. Ωραίο ποδοσφαιρικό προϊόν. Τον πιτσιρικά, ορίστε. Τον είδα ρε παιδάκι. Έχει ομάδες να κάνει. Τριπλαδόρος εκτελεστής. Το χωριό της Σλόβα Μπρατισλάβας που με κοροδεύατε. Ναι. Πήγε πήρε χ και μέσα στην Πράγκα. Ορίστε, έτσι να δει. Η τραπεζούντα της γιαγιάς Αμπέτας τι έκανε. Χ. Χ 2-2 τελικά. 2-2 με τη Βασιλεία. Ναι. Γιατί το έδινε διπλό η Γουρούνα εχθές. Όχι, όχι, χ. Ήταν άσος και σοφάρισε. Όχι, όχι, το γύρισε να πούμε. Από 0-1-2-1 ήταν. Έτσι και σοφάρισε με μετά μια. Μετά δεν το είδα. 2-2-2-2 έλειξε. 2-2 έλειξε. Εντάξει. Ωραία. Είχε παιχνίδια, ρε παιδί μου, να κάτσει να δει. Για ένα δικηματζή να κάτσει να δει. Δεν καλά χθες το βράδυ. Ναι, ρε φίλε, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Δεν με τραβάει, ρε φίλε. Πώ να πούμε, δηλαδή είναι σαν να πας ένα ωραίο εστιατόριο. Είναι σαν να βλέπεις ναι. Football League. Αυτό με ναι. Σαν να βλέπω Football League ξανά. Το Περικλία Μανατίδη με το Προγούλη να παίζει μέσα στον Ιωνικό. Και φαντάσου αν δεν μαζέσουν βαθμούς, γιατί χθες κέρδισε η Παρτιζάν και μας μείωσε ακόμα περισσότερο η Σερβία. Θα παίζουμε Super League Conference. Europa League Conference. Δεν έτσι. Με ενδιαφέρει. Δεν ακόμα χειρότερα. Δεν με ενοχλεί. Δεν σε ενοχλεί. Εντάξει, εγώ το λέω για την βαθμολογία τη χώρα μα. Μα πλησιάζει πλέον και η Σερβία. Η χώρα σα να φτιάξει το ποδόσφαιρό τη. Πώς θα το φτιάξετε, Κωνσταντίνε, κάνετε. Όταν κάνουμε μπούκες στα αποδυτήρια. Σε παρακαλώ τώρα, πώς το φτιάξουμε. Όταν ελέγχουν όλοι τα ΜΜΕ. Εσείς δεν κάνετε μπούκες στα αποδυτήρια. Εγώ δεν έχω ακούσει τον ΠΑΟΚ να κάνει μπούκα. Εγώ ξέρω μπούκα το του Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο να πάρει την ομάδα. Άλλο αυτό. Να πάρει την ομάδα να φύγει από το γήπεδο. Γιατί και, με τον Γιώργο Σαββίδη μιλάς. Όχι. Ναι. Για άλλο το ένα ΠΑΟΚ. Αφού δεν μιλάω, πώς θα μιλήσω. Ωραία. Μπορώ να τα κάνω. Ναι, εντάξει. Μπορεί να το πετύχουμε κάποια στιγμή. Στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό 4-0 που πήγε με κάτι μπράβου στα αποδυτήρια και έβριζε τη μάνα του Διούδη. Καλά ήταν. Πού έγινε αυτό, ρε Κωνσταντίνε. Έρωτα τον παπά του Διούδη. Πού ήταν ο παπάς του Διούδη, μέσα από δυτήρια. Πλάκα με κάνεις. Δεν το έκανε. Ήταν ο παπάς του Διούδη μέσα από δυτήρια, τι δουλειά Σκουλίκι, έχει. Σκουλίκι, τη μαμά σου, ξέρω. Τι δουλειά το... έχει μέσα από δυτήρια. Πρώτα τον έφερε. Εσείς δεν κάνετε μπουκες στα ποδητήρια. Δεν το πιστεύω. Κυρίστε. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω αυτό που μου λες. Δεν το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω. Παπά του Διούδη, τι δουλειά έχει να είναι στα ποδητήρια, άμα φωνάζουν όλους τους μπαμπάδες τους. Λέω για το Διούδη τον τερματοφύλακα, ναι. Λέω για τον μπαμπά του Διούδη. Εντάξει, εσύ, αν ακούς και από το ποδητήριο, άντε Διούδη ένα κάτι, τι σχέση έχει με την μπούκα να πάω να σε προφυλακίσω, να ανοίξω πόρτα και να σε κάνω. Το ίδιο τώρα, περνούσε, μπούλικ είναι το ένα. Αν περνούσε ένας οποίος μπορεί να ήταν οποιοδήποτε να ήταν. Μπούλικ είναι το ένα, φίλε, μπούλικ είναι και το άλλο. Εντάξει, okay. Οπότε καλή άνθρωποι. Για μην πάμε και στα γήπεδο. Οπότε φτιάξτε το ποδόσφαιρο.
Και ο Μελισσιανίδης τι έκανε στο φινάλε. Μπέρεψε τις πόρτες. Έτσι, έτσι είπε ο Δημητριάδης. Τον άκουσε, είπε. Καλά. Νομίζαμε, λέει, ήταν τα αποδυτήρια της ομάδας μας. Ναι. Πήγε και έβριζε την ομάδα. Τιμωρήθηκε ο Μελισσιανίδης για την παιδάκι ιστορία. Παιδάκι μου, τη μανούλα του Διούδη τη βρίσανε μέσα στα αποδυτήρια. Ένα μήνα και 20.000 έφαγε. Ναι. Ναι. Δεν το ξέρω, αυτό το λες εσύ. Ούτε εγώ ξέρω αν μπήκε ο Μελισσιανίδης. Αφού τον είδανε, ρε, εσύ. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρει. Μπήκανε μέσα κάμερες. Δεν ξέρω. Τιμωρήθηκε, βρε αγόρι μου. Τι έπαθε. Ένα μήνα αποκλεισμό από τα γήπεδα και 10.000 το πρόσωπο. Μεγάλη τιμωρία. Δεν θα φάει το βράδυ ο Μελισσιανίδης. Ναι, ναι. Μεγάλη τιμωρία. Ξενέρωτη διοργάνωση του Europa League, λέει. Όταν έχει Ευρωλίγκα, λέει, δεν βλέπω, λέει. Ποδόσφαιρο βλέπω μπάσκετ, λέει. Χθες είχε τον Παναθηναϊκό, κέρδισε παρεμπιπτόντως. Μπάσκετ. 87-82. Προτιμώ ταινία, τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε γιατί πρέπει να σχολιάσουμε σιγά σιγά και την αγωνιστική, τα δεδομένα. Έχουμε συνέντευξη Πρίγιοβιτς εδώ χθες το απογευματάκι. Να πούμε 2-3 πραγματάκια. Αλλά για εσένα που θέλεις, φίλε, εκεί απ' έξω να μας ακούς και από το ίντερνετ, όπως έχω πάρει πολλά μηνύματα, σας ακούμε πολύ καλά από το ίντερνετ, αλλά φοβάστε, μην καταναλώσετε τα data σας από το κινητό, σας έχω λύσει. Win One, ένα πρόγραμμα που σας προσφέρει πραγματικά απεριόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ και ξεχνιάσατε, να ξέρετε, και αν χρειάζεσαι μόνο για συγκεκριμένες μέρες, τα απεριόριστα data δεν χρειάζεται να κάνεις νέα σύνδεση. Το WinOne λοιπόν δίνει δυνατότητα να έχεις απεριόριστα πακέτα data για μία εβδομάδα ακόμα. Μετρόπολης ακούτε, 95 και 5, Rapcool και Καζαμπάκα, θα πάμε μέχρι και τις 10. Τι έχεις τώρα, έχεις ένα πολιτικό ρεπορτάζ, ενώ έχουμε εδώ αγωνιστική. Τι θες να μας πεις, γιατί να, μωρα, κοίταξε, είχαμε παρέμβαση από το Φερέ. Όχι ρε παιδά, είχαμε παρέμβαση από το Φερέ, αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Για πες, για πες, για δεν πες. Ακούω καθόλου για το θέμα του γηπέδου. Ποιο γήπεδο? Το που θα κάνατε. Θα γίνει το γήπεδο. Πού είναι το ρεπορτάζ? Πού είναι οι μακέτες? Τι θες κάθε μέρα, δηλαδή, να έχουμε ανάρτηση, ανακοίνωση? Πρέπει να χάσετε μάτς για να το πούμε, δηλαδή, το γήπεδο? Όχι, δεν πρέπει να χάσουμε μάτς. Πρέπει να κάνετε μια ήττα, ας πούμε, για να ακούσουμε για το γήπεδο? Όχι, απλά δεν γίνεται, όταν δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, δεν γίνεται να έχουμε καθημερινό ρεπορτάζ. Πάντως ο κυβερνητικός εκεί, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Κοίταξε, τα χρόνια που γινόντουσαν αυτά, που ο ΠΑΟΚ είχε βουλινούς, μπατατούδιδες, γούμενους, τελείωσαν πλέον. Κάνατε αβάντα τους, ε? Όλους, κάποια στιγμή τους κάνεις και αβάντα και μετά τους ξεφωνείς κιόλας. Όπως γίνεται και με τον υπάρχει άνθρωπος που θα φύγει από αυτή τη ζωή και θα έχει κάνει αβάντα το γούμενο σαν παράγοντα, δηλαδή, και πρέπει να τον ψάλει παπάς αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, όμως, γιατί? Δηλαδή είναι δυνατόν, δηλαδή να πεθάνει ο Παγώνης ή να πεθάνει αυτός που κάνει αβάντα τον Παγώνη και τον γούμενο. Ναι. Και να πάει να ψάλει άνθρωπος απάνω και να πάει. Να μην κάνει. Ούτε στην κηδεία δεν μπορεί δεν να κάνει άλλα καλά πράγματα σε άλλους. Δεν μπορεί, κάνουμε. Δεν μπορεί να έχει κάνει αυτός ο γλύφτης καλά μπορεί πράγματα. Μπορεί να έχει κάνει σε άλλους και να μην το ξέρουμε. Με τίποτα δεν για έχει. Για πάμε τώρα, πού θες να καταλήξεις? Γιατί πολύ σάλτσα αυτό με αυτό το παραμύθι του παλιού υπουργού. Ποιος? Του χοντρού που είχαμε εδώ πέρα. Του Βασιλιάδη. Του Βασιλιάδη. Αυτό που τον γλύφατε εδώ πέρα. Ποιον? Υπουργό Άμυνα, το ψήφισε ο Κόκκινος. Του Καμένου, ρε. Α, ο Καμένος. Αυτό το παραμύθι του Καμένου. Όπω αυτό ο Καμένος, φίλε, τι φούμαρα και μετά ξέρω τι κορδέλε πούλησε, ρε φίλε. Εσείς πούλησατε αυτό. Και ναι, αλλά αυτό έλεγε Α και έκανε ωμέγα. Εντελώς. Άλλαξε εντελώς στάση. Συμμετείχατε κι εσείς εκεί. Ποιοι είμαστε εμείς? Να περάσει το όλμα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Γιατί το ίδιο όλοι συμμετείχα. Τι είμαι εμείς? Και κάνατε τις πάντες. Ποιος δεν συμμετείχε? Η Νέα Δημοκρατία δεν συμμετείχε. Βγήκε η κυβέρνηση. Με δούριο ύποπτο. Και εντάξει, παιδιά, έγινε αυτό. Τώρα τελείωσε. Με δούριο ύποπτο πάω. Εντάξει, εγώ δεν. Όλοι οι ίδιοι είναι για μένα. Όλοι οι ίδιοι. Όλοι έβαλαν λιθαράκι για το θέμα της Μακεδονίας. Δεν διαχωρίζω κόμματα. Τότε μην πετάτε αερόστατα εδώ. Τι αερόστατα? Για πάμε να δω πού θα με πας τώρα. Είμαι περίεργος. Στα άσπρα σπίτια, τα ξέρεις πού είναι τα άσπρα σπίτια? Ποια, στα νησιά, τα άσπρα σπίτια. Α, κύριε, κάτω στην Αθήνα. Α, όχι, δεν το ξέρω. Τετάρτη μεσημέρι, να πούμε. Ναι, ναι. Μπήκε ο Θεμέλιος Λίδος για ένα μεγάλο έργο του φίλου σου του. Ποιο φίλο μου, του παράγοντα του Ηρακλή που διέλυσε τον Ηρακλή. Φίλο μου, εμένα, του Σπανουδάκης. Α, μην είναι. Ο Σπανουδάκης τον αποτελείωσε. Ναι, τον καθάρισε, ναι. Αυτό ο άνθρωπο όμω. Ο Τιλινέο είναι. Φου. Τι φου. Το φυσάει αυτό, λέω. Το φυσάει, το Ηρακλή το διέλυσε. Τέλος πάντων. Καλά, δεν το διέλυσε αυτός. Το διέλυσε αυτός και ο φίλος του. Ναι. Παρακάτω. Αλλά είναι μεγάλος επιχειρηματίας και κάνει, να πούμε, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, εργοστάσιο. Βέβαια. Ήταν εκεί όλο το συρφετό. Μητσοτάκηδε, ΣΥΡΙΖΑ, ΜΥΡΙΖΑ. Είπαμε, οι δυνατοί με του δυνατού, δεν Κωνσταντίνε, γι' αυτό τα έχουμε πει αυτά. Έφτασε και ο Ιβάν ο δικό σου. Φυσικά, οι δυνατοί με του δυνατού. Με ελικόπτερο. Με ελικόπτερο, έσκα ο Ιβάν. Θεωρεί στήριγμά του. Το Μυτιλινέο. Το Μυτιλινέο. Αλλά. Θεωρεί στήριγμά του. Να τα ρεπορτάζ. Είχε καμιά 500-600 έτσι κλαμουριάριδε εκεί, υπουργού, βουλευτέ και φίλοι. Φάγαν ήπιανε. Σολομού. Παρά μια χειραψία ο Μητσοτάκη με τον Ιβάν δεν έκανε δεν έκαναν. Άρα κρατάνε. Δεν κάνανε, δεν ράνανε. Από την πλευρά της κυβέρνησης εδώ. Τι ρεπορτάζ είναι αυτό, αγόρι μου? Κάτι βλάχο παοξίδες, βουλευτές και τα λοιπά ιστορίες. Ναι. Πάνε να φτιάξουν, να πούμε. Πάνε να φτιάξουν τη σχέση μεταξύ του Μητσοτάκη και του. Α, να βάλουν γέφυρα, έτσι. Να βάλουν μια γέφυρα, γιατί αυτό είπε πολλά ο Ιβάν για το Μητσοτάκη. Είπε, ήταν αυτά που. Ο Μητσοτάκης από την πλευρά του λέει να γίνει το γήπεδο κανονικά. Το θέμα είναι, λέει, θέλει ο ΠΑΟΚ να το κάνει το γήπεδο, λέει. Γιατί βλέπω ότι δεν κινείται, να πούμε. Τι δεν κινείται? Είπε σε κάτι δικού του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης το είπε. Δεν κουνιούνται, λέει.
δεν κουνιούνται, λέει, για το γήπεδο. Του βλέπω, λέω, ότι εγώ, λέει, από την έχει πλευρά μου. Έχει τελειώσει ο φάκελο, έχει καταθεθεί παραγιωτό... και ναι. Περιμένουμε να πάρει τελική έγκριση από, ναι, από, το... από τη, ναι, Βουλή. Τη Βουλή. Αυτό. Τι να κουνηθεί άλλο να κάνει. Ναι, έχουν μαζευτεί όλα. Α, εντάξει. Αν αρχίζει η τούμπα του χρόνου το Μάιο σε 8 μήνε, ναι, να κρεμίζεται, σημαίνει ότι όλα έχουν τελειώσει. Αυτό έχει μηδέν. Αυτό λίγο το. Καλό είναι το ρεπορτάζ εκεί με τον. Μαζί τρώνε πίνουν, δεν τη βλέπει. Μαζί τρώνε πίνουν. Να φτιάξουμε το προφίλ του προπονητή, καλό είναι, αλλά να ξέρω. Τι γίνεται και με το γήπεδο, σου λέει ο παδός του ΠΑΟΚ. Τροποντίνα. Ο παδός του ΠΑΟΚ, επειδή, ναι, εγώ τον αφουγκράζω και τον νιώθω. Το μυρίζεις. Όσο έχει τον Ιβάν Σαββίδη στον προεθρικό θόκο, ναι, νιώθει ασφάλεια και ξέρει ότι θα γίνει. Μπράβο. Θα γίνει τώρα το 20, θα, ναι, γίνει το 22. Θα γίνει όμως. Θα γίνει το 23, θα γίνει το γήπεδο. Ναι. Και τη ΣΑΕΚ παίρνει μια μικρή παράταση, το οποίο είναι πολύ ωραίο, έτσι πως το βλέπω. Στα βιντεάκια που ανεβάζουν. 20 εκατομμύρια το μεταγραφό θα πάνε εκεί. Εντάξει, τι να κάνουμε. Παίξε με τον Γαλανόπουλο και σε φέρνει ισοπαλία εσένα. Καλημέρα, με τα ζόρια κιόλα σου βάλε. Ξέρω, ζόρια, μόρια σε έβαλε με στα δίχτυα. Καλημέρα, έτσι. Στο δεύτερο ημίγρονο. Έλα, ρε Κωνσταντίνε. Σε πέταξε τώρα. Δεύτερο σέντερφο. Ποια είναι τα δίχτυα, ρε Κωνσταντίνε, που με έβαλε τώρα. Στα δίχτυα την έβαλα εγώ στο πρώτο ημίγρονο. Η Άξο δεύτερο απλά ισορρόπησε. Αυτό έκανα. Δηλαδή, να μην λέμε εντυπώσει, να του κάνει μπούλινγκ το Γιακουμάκι, εσύ. Και αυτό μπούλινγκ. Σε έκανε μπούλινγκ ο Γιακουμάκι, έλα. Θέλω μια γνώμη να ακούσω για το GNTM από τον Ραπτόπουλο. Άμα φυσικά το βλέπει, κάντε ένα σουσού. Τι είναι το GNTM? Τα μοντέλα αυτά που έχουν εκεί στην καγιά που παρουσιάζονται, κάνουν, ράνουν. Κοίταξε, φίλε, εγώ δεν φτιάχνομαι, ούτε από τα μοντέλα, ναι, ούτε από τα στριμπτιτζάδικα. Ναι. Εντάξει. Δεν φτιάχνομαι εγώ, ούτε είμαι ματάκια σε αυτό το στυλ. Είμαι άνθρωπος που. Της ουσίας, να... των πράξεων. Ναι, δεν μ' αρέσει. Όχι η το μάτι πολύ. Να βλέπω τώρα το, ναι, μοντέλο αυτό και τα λοιπά και να πάρει, ναι, τηλέφωνο το μοντέλο και να μιλήσει με το μοντέλο. Ναι. Και ιστορίες και να πάει εκεί να δει την άλλη. Εγώ που το χαζεύω γύρω, λίγο. Το χαζεύω όταν το βλέπει η Τζέν και δεν έχει μπάλες. Στεναχωρέθηκα που βγήκε ένα πολύ ωραίο μελαμψό μοντέλο γιατί είχε θέματα υγείας. Αυτό κράτησα από όλο. Α, και ο Λιάγκας μίλησε, ναι, κάτι για ένα τέτοιο μοντέλο. Είχε θέμα υγείας. Κουκλί, τρομερό, μελανσούλα. Μια παχουλούλα, να πούμε. Όχι, όχι, δεν ήταν παχουλούλα αυτή. Όχι, είπε ο Λιάγκας για μια παχουλούλα. Ναι. Για μια παχουλούλα. Βλέπεις Λιάγκα, βλέπω. Ναι, λέει, όχι, όχι, το διάβασα. Δεν μπορώ να δω το Λιάγκα, όχι. Είπε ο Λιάγκας, είμαι αναγκασμένος εγώ να τη βλέπω αυτή στην τηλεόραση και τα λοιπά. Να βγαίνει και εκεί στην παραλία. Εμείς, ρε Λιάγκα, που πάνε οι κόσμοι και τραβάμε φωτογραφία. Εκεί την κοιλιά που έχει κάνει με τα ουίσκι. Αν είπε έτσι, χώσουτα. Ναι, και έχει γίνει σαν βόδι, να πούμε. Τα, αν είπε έτσι για την, ναι, δηλαδή εμείς όταν πηγαίνουμε στο περίπτερο και πάμε πιούμε καφέ και βλέπουμε πρωτοσέλιδο το τσάο την κοιλάρα σου. Νομίζω ότι εμείς δεν αειδιάζουμε, ρε Λιάγκα. Σωστός. Άντε, σωστός, μπράβο. Σωστός, άντε, σωστός. Μπράβο. Αν, είπε, αν έκανε αυτή τη δήλωση ο Λιάγκας, γιατί, ναι, δεν ξέρω αν την έκανε. Ναι, την έκανε. Είπες, την έκανε, το λέω εγώ. Αν την έκανε, όλα τα παρακολουθώ, όλα τα βλέπω. Ναι. Πρώτα κοίτα τα του οίκους και μετά ασχολείσαι με τους άλλους. Σιγά πώς... μοντέλο. Έχεις ένα αφαλό σαν καρπιρατέρ. Από τον κόκκινο να πούμε. Πάλι ο Γρηγόρης. Συμμαζέψου λίγο, κάνε λίγο προπόνηση. Α, μπράβο. Πάρ τα κιλά σου λίγο που κάνεις κριτική για την Άλυνα. Σωστά, σωστά. Πρέπει να κοιτάμε πρώτα τα του οίκου μας. Δηλαδή εσύ έπρεπε να βγαίνεις μια κελεμπία. Σαν τον Ντέμι Ρούσο να βουτάς με την κελεμπία στη θάλασσα και να βγαίνεις. Αυτό είναι ρατσιστικό, ρε φίλε που λες. Ναι. Δηλαδή όποιος είναι δηλαδή λίγο παχουλός. Δεν πρέπει να βγαίνει στη θάλασσα. Ρε, κοίτα και τον εαυτό σου πρώτα. Ναι, άμα είναι έτσι. Είναι σαν να έρθει εσένα να σε πει ένα φαλακρό που από όσε έσαιρε φαλάκρα. Δηλαδή δεν τα του ρίξα ένα κουτούλι εκείνη την ώρα. Με την καλή την έννοια. Τι κουτούλι, να σου πω τι έκανε ένα χοντρό. Να έρθει ένα φαλάκρα και να σε πει πόσε έσαιρε φαλάκρα. Ρί. Δηλαδή αυτό πράγμα μας λέει τώρα ο άλλος. Περπατάω με παρέα. Ναι. Είμαστε μια παρέα. Ναι. Έχει χρόνια. Χρόνια. Πόσα και... χρόνια για 3-4. Να ξέρω την ηλικία σου. Α, πρόσφατα σχετικά πρόσφατα. Είναι πολλά χρόνια. Και είναι ένας χοντρός, ναι, διπλάσιος από τον Λιάγκα. Ναι. Και τι με λέει, τι πώς είσαι, ρε Ραπτόπουλο. Ναι, τα και εμένα έχει τύχει και δηλαδή τι. Φίλε, ναι, τα 60 δευτερόλεπτα που ακολούθησαν, ναι, πιστεύω ότι πρέπει να πήγε σε τρεις ψυχιάτρους, ψυχολόγους κτλ. Άκουσε τα εξαμάξει, έτσι. Σε 60 δευτερόλεπτα το τι πίνει λίγο. Έβαλε τούρμπο 7η. Την έχει μέσα σε την 7η. Ναι. Έχει δει Μαζεράτη να πούμε. Έχω δει. Να σπινιάρει και να ετοιμάζει να δει εδώ σιγκάζει. Στι φουρκέτε των Άλπιων. Αφού μου λέγανε η παρέα μου, φτάνει. Σταμάτα. Σταμάτα, φτάνει. Ναι, 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 ναι. Φτάνει. Ο άλλος είχε μείνει με το στόμα. Δεν μπορούν να καταλάβω. Ορισμένοι δεν έχουν γνώση αυτό, δεν ξέρουν ποιοι είναι για να μπορούν να κριτικάρουν τον άλλον. Για το Λιάγκα το λέω, ναι, και φέρω το παράδειγμα. Και καλά έκανε και το Λιάγκα. Φίλε, πρέπει και να ήταν τα 60 δευτερόλεπτα με τα περισσότερα μπινιλίκια που έχω πει σε άνθρωπο. Κάτι μου λένε, φτάνει. Σταμάτα να μου λένε. Οι άλλοι είχαν πέσει κάτω, ξέρει από τα γέλια. Και οι άλλοι μισή λέγανε φτάνει. Πάμε τώρα, φτάνει να τελειώσουμε για αυτά. Πάμε λίγο σε άλλα θέματα. Γιατί έχουμε, για πολλά, έχουμε πολλά. Καταρχάς, ναι, ναι, είχαμε χθες συνέντευξη Πρίγιοβιτς και παίρνω παράλληλα και σκητάλη από το φίλο μας τον Χρήστο. Μας ακούει να κάτω πούμε Αθήνα. Τα συγχαρητήρια, γιατί μετά τη φυγή Κανελάκη. Πολύ το 4-6, δυνατή. Ναι, είναι πολύ, πολύ δυνατό μπάσιμο, έτσι. Ναι. Ο Πετρωτός με Βλαχόπουλο κάθε μέρα που συνέντευξες. Χαβί το είχε. Ο Ανδρώνης βρήκε, ναι, στο δρόμο ένα πεταμένο καπέλο. Ναι. Το πήρε, το λυπήθηκε. Ναι. Και τι έβγαλε. Τον Bugs Bunny από μέσα. Αλλά ποιο ήταν από του δύο Bugs Bunny όμω? Ο Πετρωτό
διαβάζει ο Βλαχόπουλος. Και οι δυο. Και οι δυο. Ένα αυτή είναι ο ένας. Πολύ δυνατές συνεντεύξεις. Ναι. Και με Πρίγκοβιτς και με Χαβίτο που μίλησε για την. Κάνια. Κάνια, ναι, 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 πάρα πολύ δυνατές συνεντεύξεις. Λοιπόν, βλέπω λέει πώληση Σβιντέρσκι και επιστροφή Πρίγιο. Δεν με χαλάει. Αν δώσει κανένα 8 μοίρια το μικρό, θα μείνουν ρέσα και για ένα πολύ καλό εξάρι που να ξέρει και μπαλίτσα, λέει ο Χρήστος μας. Πώς θα τον πουλήσεις δηλαδή το Σβιντέρσκι? Λοιπόν, εγώ το Σβιντέρσκι δεν τον πουλάω τώρα. Ναι. Ο Σβιντέρσκι, τον οποίο το χαρακτήρισε ο Πρίγιο. Να πάμε σιγά σιγά στα ποδοσφαιρικά. Ναι. Ένα μικρό Πρίγιο, λέει, τον χαρακτήριζε ο Σβιντέρσκι. Δεν περίμενα να είναι τόσο καλό γιατί δεν τον ήξερα. Ναι, ναι. Είδα, λέει, τα μάτς, τρομερές τοποθετήσεις. Ναι. Το ότι βάζει τέτοια γκολ, να ξέρετε, δεν είναι. Πολύ δεν είναι για να γυρίσει πίσω ο Πρίγιοβιτς, να ξέρεις. Έλα μωρέ τώρα. Δεν τον έχω για τέτοιο τον Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς, άμα δεν ήθελε. Δεν μπορεί να πάει σε άλλη ομάδα. Άμα δεν ήθελε να γυρίσει, ναι, ο Πρίγιοβιτς, δεν, ναι, θα έβγαινε στον Πετρωτό. Όχι, όχι, βγαίνει στον Πετρωτό γιατί έχουν πολύ καλές σχέσεις και το ξέρω πρώτο χέρι. Γι' αυτό βγαίνει. Ναι. Και τον τιμάει και τον σέβεται. Αλλά πάλι θα του έλεγε Κώστα, ξέρω εγώ, ναι, αυτό και τα λοιπά, έχω συμβόλαιο και τα λοιπά. Τάσπασε με αυτού εκεί. Έχει μαλώσει με τον προπονητή. Τον έχει εκτός αποστολή. Μάλωσε. Τα γκολ του τα έχει βάλει πάλι. 12 γκολ σε 19 μάτς. Τα βάλε, πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε το. Πόσο χρόνο είναι ο Πρίγιοβιτς? 30. Πολύ ωραία. Πολύ καλή ηλικία. Ναι. Αν φύγει από αυτή την ομάδα, από ποια ομάδα μπορεί να πάρει περισσότερα χρήματα από όσο από τον ΠΑΟΚ? Μια ερώτηση σου κάνω. Από πολλές. Ποια ομάδα? Δεν μπορεί να τον προσεγγίσει μια ομάδα, εγώ θα σου πω, μέτρια της Ισπανίας. Ποια μέτρια? Η Γρανάδα σου λέω τώρα. Γρανάδα. Ναι. Μια ομάδα μέτρια της Γαλλίας. Ποια ομάδα δηλαδή? Η Ρεμ σου λέω. Η Ρεμ. Ναι, ρε παιδί μου. Μια, ναι, ομάδα μέτρια της Bundesliga. Ποια ομάδα? Α, ξέρω εγώ να σου πω ότι είμαι Hoffenheim, η Augsburg. Μπορώ να του δώσω αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά. Ναι. Το θέμα είναι, ναι, ότι εγώ είμαι κατά των επιστροφών γενικότερα. Τι, κυρία. Ο Βιερίνια τον ήθελε όμως πίσω. Βιερίνια, ρε φίλε, σημαία τώρα. Τι σχέση έχει ο Βιερίνια με τον Πρίγκοβιτς? Γιατί, τι διαφορά έχει? Τι σχέση έχει ο ένας με τον άλλο? Μία επιστροφή και άλλη. Όχι, όχι. Ο Βιερίνια, φίλε, είναι μια κατηγορία μόνο του για μένα. Και θα το δεις τώρα μια που μου το αναφέρεις. Ναι. Τώρα που επιστρέφει, γιατί ο Βιερίνια. Τι θέση θα τον δω? Εξτρέμ θα το δεις. Πού, σε ποιανού θέση? Δεν γίνει να βγει ο Γιαννούλης. Σε ποιανού θέση θα το δεις? Στου τζαμπά που είναι παρατεταμένα δε φορμέ. Μάλιστα. Αυτό που θέλετε να πουλήσετε δηλαδή. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Εγώ δεν ομάδα θέλω να πέσει καλά. Τι είναι? Οικονομολόγος του ΠΑΟΚ είμαι. Αυτό που θέλετε να το πουλήσει και το financial fair play. Ναι. Θα βάλετε 35 χρόνο εξτρέμ εκεί. Ναι. Ωραίο σχεδιασμό κάνατε. Εντάξει, αυτά να τα πει στου δικού του, όχι σε μένα. Με pilot 04 το σχεδιάζατε. 05-06, αλλά ο Βιερίνια αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάει στο αριστερό άκρο από τη στιγμή που εκεί υπάρχει ο καλύτερο παίκτη. Το ρώτησε στο Βιερίνια. Θέλει να παίξει εξτρέμ. Ναι. Τι σου είπε? Θέλω να παίξω εξτρέμ. Πάρα πολύ. Εγώ, ναι, του κάνω τώρα δημόσια την ερώτηση. Κάνε την ερώτηση. Αν ο Βιερίνη όταν είδε το Γιαννούλη καταχάρηκε καταρχάς. Λέει επιτέλους θα πάω κι εγώ στη θέση. Εντάξει, εμένα όταν είδε. Ερώτηση, μία ερώτηση εγώ. Ναι, 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 είχε μούτρα και, ναι, λέει, ναι, ναι, ναι. Λέει, μου λες ερώτηση. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ από την αρχή των αγωνιστικών υποχρεώσεων? Πότε? Φέτος. Φέτος. Ναι, από το μάτς με τον Άγιαξ μέχρι τώρα. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ? Συνολικά. Συνολικά. Ναι. Συνολικά, συνολικά, συνολικά. Συνολικά, συνολικά, συνολικά. Εδώ δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι τόσο πολύ, έξυπνο είσαι. Ο Γιαννούλης. Ακριβώς. Το άργησες λίγο. Κατάντια, Δεν είναι κατάντια. Γιατί κατάντια? Όταν μου το ζητάει η Ρεν 5 εκατομμύρια είναι κατάντια. Κατάντια που δεν είναι χαβ, δεν είναι εξτρέμ, δεν είναι σημασία. Αυτό κατάντια. Όλες οι ομάδες έχουν μπακάρες. Κατάντια είναι θεσμικά η θέση. Δηλαδή και ο δεξιά ο Μάτος να ήταν, ναι, πάλι κατάντια θα ήταν. Το Βαρέλα να ήταν, πάλι κατάντια η θα Ρεάλ ήταν. Η Ρεάλ που είχε τον Μαρσέλο, ρε φίλε, τόσα χρόνια που ήταν MVP, δηλαδή κατάντια είναι. Γιατί το αριστερό μπακ είναι πολύ, πολύ κομβική θέση για μένα. Μάλιστα, γιατί δεν βρίσκει και εύκολα, ναι, καλού αριστεροπόδαρου, ναι, μπακ, ναι, να κάνουν πράγματα. Είναι δύσκολη θέση. Ίσα ίσα ακριβοπληρώνεται αυτή, ναι, η θέση. Ναι, του αριστερού μπακ. Ναι, του δεξιού. Όχι του δεξιού. Το αριστερό πόδι πληρώνεται περισσότερο. Έξτρα. Η αριστερά είπαμε. Είναι σαν να βάζει ζαντολάσικα καινούργια στο αυτοκίνητο με το αριστερό. Έχει το κάτι παραπάνω. Ρώτα λοιπόν το Βιερίνη, αν μιλήσει. Είπαμε δεξιά. Ναι. Δεν μου λες πες, η επιτυχία σου η περσινή οφείλεται στο γεγονός ότι ερχόσουν από πίσω στα πολλά μέτρα και ότι δεν είσαι στους κλειστούς χώρους. Ναι. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ερώτηση. Σαν δεξί εξτρέμ, πιστεύεις ότι στους κλειστούς χώρους θα αποδώσεις, θα έχεις την έκρηξη, θα έχεις την ταχύτητα? Θα το δούμε τώρα, θα σου πει. Εντάξει, είναι ένα ερώτημα ρητορικό αυτό. Ο Πρίγιοβιτς, γιατί γλύφει το Γιαννούλη τώρα, ξέρεις? Για σένα είναι ένα ερώτημα ρητορικό γιατί ξέρεις ότι λες εσύ από μέσα σου ότι δεν θα μπορέσει. Γι' αυτό σου λένε ρητορικό το ερώτημά σου από σένα. Λέω ότι έχοντας μια μεγάλη καριέρα από αριστερό μπακ που θέλω. Τι μεγάλη καριέρα? Πέρσι. Πέρσι, ένα χρόνο. Ένα πριν χρόνο. Από αυτό ξέρεις τι έπαιζε ο Βιερίνια, πριν, ναι, έρθει στον ΠΑΟΚ. Δεξί μπακ. Ναι. Πριν έρθει από εδώ, τι έπαιζε? Ναι. Δεξί εξτρέμ. Πού έπαιζε δεξί μπακ? Στη Βόλσμπουργκ. Πόσα γκολ έτρωγε η Βόλσμπουργκ? Καλά, η Βόλσμπουργκ γενικώ σαν ομάδα τη χρονιά που πήγε καλά, ναι, με δεξί εξτρέμ. Σούπερ, δεν έτρωγε γκολ. Πολύ ωραία. Απλά η επόμενη ήταν χάλια που κυδίνωσαν να πέσουν και του έσωσε ο Βιερίνια. Γιατί ο Πρίγιοβιτς γλύβει το Γιαννούλη?
Ο Πρίγιοβιτς. Γιατί βγάζει καταπληκτική σέντρα. Άμα ρωτήσει τον Γιαννούλη, τον Πρίγιοβιτς, έρχεσαι στον ΠΑΟ. Ναι. Ποιο θες δεξί, αριστερό μπακ, τον Γιαννούλη ή τον Βιερίνια, ποιο θα σου πει. Το Γιαννούλη. Το Γιαννούλη. Γιατί τον Γιαννούλη. Γιατί θα του βγάλει καλύτερε σέντρε. Ναι, γιατί ο Βιερίνια με το κουλό ναι. θα κλείσει, θα σουτάρει, θα κάνει πλάτο στο Βονομπίσεσβαρ. Του αποθέωσε αλλά... ο Πρίγιοβιτς, ούτω ναι. άλλω. Λέει, έχω τρελαθεί με Γιαννούλη, έτσι, το είπε. Ναι. Βέβαια, το γουστάρω που θα έχω κερμάτος. Φέρτε με στον ΠΑΟ να με φορτώνει ο Γιαννούλη. Για να βάλω 50 γκολ. Να είναι ο Λίνο τη νέα εποχή, να τα βάλω τα γκολ, να πάρει ο ΠΑΟ το πρωτάθλημα, να δοξαστώ, να γυρίσω πίσω η γυναίκα να μην φωνάζει εκεί πέρα με την Μπούργκα που ήρθα εκεί πέρα και μπήκα μέσα στην 800 χρόνια π.Χ. και τέτοια. Εντάξει. Θα κάνει, λέει ο Κωστής, και άλλη κολοτούμπα με τον Αντρέ και ως εξτρέμ, λέει. Και ο θα... δεν κάνω κολοτούμπα. Και τερματοφύλακας ρωτά... να παίξει, λέει αυτός ο παίξει ρωτά... MVP θα είναι. Ρωτάω, ναι. αν ναι. στα 35, ναι. είναι 34. 34, είναι καλύτερο να παίξει από πίσω. Είναι ένα ωραίο ποδοσφαιρικό ερώτημα αυτό. Ναι. Εμένα ποδοσφαιρικά με αγγίζει, γιατί να ξέρεις. Ο χώρος που πήρε, γιατί ήταν δυναμικός παίκτης και ευφυής. Πήρε από πίσω πολλά γκολ. Ναι, αλλά ρε φίλε, εγώ ναι. μπορώ να σου πάω και ανάποδα τώρα γιατί ναι. μιλάμε ποδοσφαιρικά και μου αρέσει. Μπορεί δηλαδή ο εξτρέμ ναι. Βιερίνια να μην έχει καμία σχέση με τον μπακ Βιερίνια. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Πού θα σπαταλούσε περισσότερες δυνάμεις και τρεξίματα βάσει ηλικίας ο Βιερίνια, ως αριστερό μπακ ή ως δεξί εξτρέμ? Κοίταξε αυτό που έκανε τώρα. Θα γλιτώσει τρέξιμο. Θα γλιτώσει, ναι. Βέβαια θα γλιτώσει τρέξιμο. Πάνε κούτσες πάνω βάλεις, κάτω όλες. Μπορεί να βάλει κανένα μίσιτς εκεί να κόβει περισσότερα από την πλάτη. Αλλά θα γλιτώσει τρέξιμο. Θα είναι πιο φρέσκος. Θα έχει περισσότερες δυνάμεις μπροστά. Ναι, δεν θα κάνει αυτές τις κούτσες συνέχεια μπροστά πίσω. Πίσω ναι. Βέβαια. Γλιτώνει από αλλού. Βέβαια, να το δούμε, βέβαια. Με Πρίγιοβιτς center forward που δεν τον θέσει και καλά κάνει γιατί δεν κουστάζει τι επιστροφές και χαίρομαι γι' αυτό. Ναι, δεν μου αρέσουν. Αλλά, γενικώς αλλά με Πρίγιοβιτς center forward φαντάσου πόσα σπριντ θα γλιτώσει η τετράδα των ακραίων του ΠΑΟΚ σε δηλαδή. Σωστά, σωστά. Θα βγάλω για, τη να σέντρα, βάλει, για να βάλει ας πούμε ένα γκολ ο ΠΑΟΚ με τον Άκπο ή τον Σφιντεύσκι, λέμε παράδειγμα, πρέπει να κάνει ο Γιαννούλης στο ματς όλο 12 κούρσες καλές. Ναι. Ωραία. Ή 15 κούρσες καλές. Ναι. Με τον Πρίγιοβιτς, στατιστικά τώρα στο λέω, με 4 ή 5 καλές κούρσες, ένα γκολ το έχει. Οπότε μετά διαχειρίζεται βιολογικά αλλιώς το όλο σκηνικό. Σε ψάχνουνε. Ποιος είναι? Δεν ξέρω, σε ψάχνουνε. Ναι. Δεν ξέρω. Πρόσεξε τώρα να δεις. Πρόσεξε να δεις. Α, το δεις σε λίγο, ναι. Πρόσεξε να δεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Ωχ, αγόρι μου, ήρθα να σε πω καλημέρα. Σε αγαπάει ο κόσμος. Αυτό το γουρούνι εδώ. Γουρούνι εδώ, θα σε αγαπάει. Δες να. Τι κάνει, φίλε. Ήρθε να σε πει καλημέρα. Χειρονακτική κάνει σίγουρα. Φαίνεται, ναι. Αφού βέβαια είναι power edge. Δες όμως τον είδα. Εγώ λέω: όχι, Κωνσταντίνε. Τη φλέβα από το χέρι, λέω αυτό ναι, ο Βόδωρο ναι. εδώ για κακό σκοπό ήρθε. Λέει ο φίλος εδώ τώρα. Λοιπόν, το καλή ποδοσφαιρική αυτή σε κάνω. Ναι, κάνουμε κουβεντούλα ποδοσφαιρική. Σου λέω όμως και τα καλά και τα αρνητικά. Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Στο χορτάρι, αλλά αυτόν τον παίχτη εγώ τον έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ποιον? Το Βιερίνια. Ναι, ρε παιδί μου. Τον έχω απόλυτη. Πρώτο το Βιερίνια. Εξτρέμ θέλει, το λέω να το ξέρει. Είτε εξτρέμ είτε μπακ. Ατζελίνο, πες θα σου κάνω μια ερώτηση εκτός αέρα. Και δεν τη λέω και στον άλλο, την κρατάω για μένα. Για πάρτι μας, ναι. Με τον Πρίγιοβιτς center forward, πόσες κούρσες θα κάνει ο Μάτος για να κάνει τη σέντρα? Λιγότερες θα κάνει. Θα κάνει λιγότερες. Βέβαια θα κάνει. Που σημαίνει ότι θα είναι και πιο ξεκούραστα τα χαφ. Σημαίνει ότι δεν θα έρχεται ο Μάτος με τον Βαρέλα center forward να. Πιάσε που θα ξεκλειδώνει και εύκολα άμυνες με τον Πρίγιοβιτς που δεν μπορείς να το κάνεις τώρα, έτσι. Οπότε, γιατί έχει το κεφάλι, ναι. Οπότε και σε κάποια περίοδο που ο ΠΑΟΚ βιολογικά μπορεί να έχει μια ντεφορμάρισμα. Το έκανε να μην χρειαστείς τόσα χιλιόμετρα να κάνεις, να πούμε. Σωστό. Στο κομμάτι το ηθικό. Έφυγε ένα άλλο, παιδιά, να ξέρετε, γι' αυτό είπε συγγνώμη, αλλά είναι κύριος. Στο κομμάτι το ηθικό. Στο κομμάτι το ηθικό. Μπορεί κάποιοι να μην λένε ρε παραδόπιστε. Σηκώθηκε και έφυγε για τα λεφτά και θες να γυρίσεις πίσω. Παίζει και αυτό. Εγώ μιλάω, εγώ δεν μιλάω σαν οπαδός, εγώ μιλάω σαν λογικός. Σαν εξωτερικός αναλυτής ποδοσφαίρου, λες. Μόνο στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, βγάλτε τα υπόλοιπα έξω. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή προσθήκη. Εγώ σε κάνω κι άλλο ένα ερώτημα. Θα είναι ο Πρίγιοβιτς αυτός που ήταν πριν δύο χρόνια? Θα έχει την ίδια έκρηξη, θα έχει την ίδια. Ο κόκκινος που είδε, τι είδε, ανέλησε τα κλίματα. Ποια κλίματα? Δηλαδή το κλίμα της Ελλάδας με το κλίμα. Καλά, είπε και ο ίδιος ότι έχει πολύ ζέστη κάτω. Λέει δεν την παλεύω. Το είπε στη συνέντευξη. Αν είναι καλός αθλητής. Καλός είναι αθλητής. Μόνο τη γυναίκα του, γιατί αυτή τον είδε μόνο μεσόβροχο. Είναι μόνο γαμικός. Το πιστεύεις αυτό? Όχι, δεν το πιστεύω. Ούτε κι εγώ. Τέλος πάντων, προχωράμε. Όσοι λένε. Ναι, ναι, μην με βάζει. Εμένα, εγώ. Το πουτζού, στεφάνι μου, ναι, αυτό πουτζού, ναι, πουτζού, ναι, ναι. Άστε. Ναι. Αυτοί που τα λένε, αυτοί τα κάνουν. Σωστά, ναι. Σωστά. Για τους άλλους λες, ε. Και άλλοι τα κάνουν. Λοιπόν, όλοι τα κάνουν. Γελάει. Το Βαλμπουενά λέει, στη θεωρία τον κράζαμε, αλλά στο γήπεδο είναι σούπερ, λέει, και 35. Γι' αυτό είπαμε. Κάποιοι παίχτες είναι. Ο Βαλμπουενά θα πρέπει να χειριστεί το team του Ολυμπιακού. Πότε θα παίζει, τι ένταση θα δώσει κτλ. Αν το καταφέρουν και το κάνουν καλό και τον έχουν υγιή και σχετικά φορμαρισμένο μέχρι το Μάιο, θα είναι επιτυχία. Αλλά με το, αυτό που έκανε που δεν τον έβαλε στο Βαλμποϊνά στον Ερυθρό Αστέρα, καλά έκανε και δεν τον έβαλε. Θα είναι φρέσκος και θα πάμε να δούμε τα μάτσα, ναι, μετά το διαφημιστικό. Ο Δημήτρης ο Κοκοκύρης μας καλεί Μηχανιώνα να πάμε να φάμε ψαράκι.
ψαράκι. Είναι φίλος του. Του Σταμίδη. Του Σταμίδη. Ναι. Ναι, μας καλεί όποτε θέλετε να πάμε να φάμε ψαράκι. Άμα ψήνεις, θυμάσαι να... με το Σταμίδη που μας έκανε. Ναι, ρε φίλε. Παλίκαρος. 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 Ναι. Καλημέρα, καψούρες μου. Μεγάλη μέρα μνήμης για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Βέβαια, με αυτό ξεκινήσαμε όπως άρμοζε άλλωστε. 7 έφαγε ο Γιορίς και όμως δεν φταίει σε κανένα. Πήρε. Ποια είναι η γνώμη σας για τον Γιορίς που έφαγε 7 προχθές με την Μπάγερ, ναι. Τι είναι αυτές, στο πλαϊνό δίκτυο πηγαίνει. Πήγαινε η μπάλα ακριβώς η γωνία, ο Γκνάμπρη εκεί ξεσάλωσε. Ό,τι και να γίνει όμως 7 έφαγες. Έφαγε και σημαδεύεσαι έτσι, σημαδεύεσαι. Εδώ τον Ζίφκοβιτς 7 έφαγε και αυτός. Και το βαρά, αβέρτα. Εγώ με ναι. 18 χρονών τοπικό πρωτάθλημα. Πώς έφαγες αγόρι μου. Έφαγα 2-7 από τον ΑΕΦ. Έφαγες και εσύ 7, αλλά. 1,5 μήνα έξω ήμουν. Δεν έπαιξε ξανά, τελείωσε. 1,5 μήνα έξω. 1,5 μήνα έξω μετά την 7. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε κάτι πρωτότυπο έτσι για το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Πείτε πως έχετε μια δεκάδα από Έλληνες καλλιτέχνες. Ποιον θα βάζατε δεκάρι, θα σας πω εγώ. Τι θες, Κωνσταντίνε? Με πέταξε ο Κατιανός κάτι γκολ. Άντε πάλι, λέω και εγώ θέλω να κάνω. Ακόμα πέρασαν τόσα χρόνια, δεν τα ξεχνάω. Ο Κατιανός. Καλά σε έκανε, ρε Μπαγάς. Εγώ θα δώσω τώρα το δεκάρι. Το δεκάρι το οποίο παίζει μπάλα στο Ρίτσε Καζίνο και δεν είναι άλλος από τον Πλούταρχο. Το παλικάρι βγάζει ψηλές ακριβίας, δεν χάνει τόνο στη φωνή του. Μαγεύει το κοινό πραγματικά. Μιλάμε για ένα συλλεκτικό ταλέντο. Θα είναι εδώ από σήμερα, 4 Οκτωβρίου, το καλύτερο δεκάρι της ελληνικής μουσικής. Και το καλύτερο θα είναι για πρώτη φορά μαζί σκηνή του και ο Γιώργος ο Κακοσέος, ο γιος του. Υπέροχη φωνή, το μήλο κατά τη μιλιά θα πέσει μαζί τους και η Αφροδίτη Χατζημινά. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Στιγμές για τον Πλούταρχο λοιπόν. Διαθέσιμα τα νέα μοντέλα iPhone 11, iPhone 11 Pro και το 11 Pro Max. Αποκτήστε λοιπόν το νέο iPhone 11 με 18 ευρώ και 10 λεπτά το μήνα σε 48 παρακαλώ άτοκες δόσεις. Και αν έχεις ήδη iPhone, επέστρεψε την παλιά σου συσκευή και κέρδισε έως και 729 ευρώ παρακαλώ έκπτωση μέσω της υπηρεσίας Bring to Save. Και τα προνόμια σας δεν τελειώνουν εδώ πέρα. Κάντε τώρα το δικό σας iPhone 11, iPhone 11 Pro και iPhone 11 Pro Max και σας δίνουμε εγγύηση επαναφοράς συσκευής στο 50% παρακαλώ της τιμής του καταλόγου για να αγοράσετε το καινούριο iPhone που θα λασαριστεί τον επόμενο χρόνο. Ραπ Κουλ και Καζαμπάκα στην τριπλέτα εδώ πέρα. Μέχρι και τις 10 θα πάμε μαζί. Καταπιαστήκαμε αρκετά. Θα σου πω κάτι για τον Βιερίνια. Ο Βιερίνιος back μου θυμίζει τον Λατζιέρη που θα πρέπει να πλύνει και τα πιάτα και τα ποτήρια. Ως εξτρέμ μου θυμίζει τον τύπο ο οποίος απλά θα μεταφέρει τα ποτήρια στο μπαρ για να τα πλύνει ο Λατζιέρης. Άρα τι να θέλει ο Βιερίνια περισσότερο? Ο Βιερίνια θέλει να παίξει σε μια θέση που θα διακριθεί. Εγώ λέω διακρίνεται και εκεί γιατί θα έχει περισσότερες ανάσες. Θα μου πεις τώρα στα εξτρέμ δεξιά αν παίξει. Ναι. Πόσο χειρότερο μπορεί να είναι από το Λιμιό και τον άλλο το Φελό που έγινε. Ο Λιμιός είναι καλός. Μην τον αδικείς. Στα τελευταία 3-4 μάτς είναι καλός. Ο Λιμιός, άμα βρεθεί σε ένα δωμάτιο με. Όχι, άντε πάλι με το Λιμιό. Να δω πότε θα πεις μια καλή κουβέντα για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Ο Λιμιός. Ναι. Άμα ήταν καθαριστής. Καθαριστής. Και τον έβαζες μέσα σε ένα δωμάτιο. Το οποίο να πούμε είχε μια λατέρνα, ένα τραπέζι, δύο πλυντήρια, ρούχα κτλ. Μπορείς καθάρισε το δωμάτιο. Ναι. Τι δεν μπορώ, είναι σφιχτός ο χώρος. Άμα του δώσεις κάνει ένα, ξέρω εγώ, μεγάλο αυτό αεροδιάδρομο σαν του Μετρόπολης, που σουγκάρισε εδώ πέρα, που θα το σουγκαρίσουν. Ναι. Άμα δεν βρει χώρο ο Λιμιός, παίκτης δεν είναι. Okay. Ενώ ο άλλος, ο Βιερίνια. Ο άλλος μπορεί να χωθεί και από την κλειδαρότρυπα. Οπότε ο Βιερίνια μπορεί να παίξει και αριστερά και να σου κλείσει μέσα και να σου κάνει. Και αριστερά και δεξιά, γι' αυτό σου λέω. Ας παίζει ο Βιερίνια με τον Λιμιό στη λίγη. Ο Λιμιός είναι άμα τραυματίζεται ο Μάντος, να το βάλει δεξί μπακτζάμπα, να δώσετε τα λεφτά. Εντάξει, ρε φίλε. Για αυτό τον τάγαρο. Τον αδικείς τώρα τον Λιμιό. Είναι 21-22 χρόνια. Τζάμπα δώσατε λεφτά για αυτό τον τάγαρο το δεξί μπακ. Ναι, βάλ το Λιμιό δεξί μπακ. Και αυτό τον αδικείς. Δώσει και δύο φιστίκια υγιεινή εκεί. Να σου πω γιατί τον αδικείς. Ένα που το βάζει να παίζει ενίοτε και όποτε δεν παίζει ο βασικός. Ναι. Δεν μπορώ να έχω απέτσει εγώ με το που θα μπει κατευθείαν στα πρώτα. Ναι, κάνα χρόνο να τον δούμε. Ναι. Μα δεν τον βλέπεις. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Κάνα χρόνο να τον δούμε. Θέλει ένα-δύο παιχνίδια να πάρει τα πάνω. Ο Ζίβκοβιτς ήταν 6 μήνες έξω. Ναι. Μπήκε μέσα, πάρει την απόκριση. Περίεργη θέση του θεματοφύλακα. Άλλη είναι. Χειρότερη είναι. Ο θεματοφύλακας όταν δώσει την ευκαιρία πρέπει να την γραφώσει. Χειρότερη είναι. Εγώ λέω ότι είναι περίεργη. Πάμε Super League. Πάμε Super League να σχολιάσουμε λίγο τα μάτς γιατί είχαμε και κυκλειρώσει τις διαιτησίες. Βγήκε κανένα από τον Άρη να ουρλιάξει. Εγώ θα είχα βγάλει αφρούς από το στόμα. Τι θα είχες? Αφρούς. Επιληψία. Ναι, επιληψία θα πάθαινα όταν άκουγα, αν άκουγα ότι ο Μάσα μου το σφυρίξει ο Τζοβάρας. Ένα-ένα. Τι ένα-ένα? Ποιο είναι ο Τζοβάρας? Ο Βαρίστα στο Ολυμπιακό Αστέρα Τρίπολης που δεν έδωσε. Ποιο μάτι θα παίξει? Τον Άρη με τον Ολυμπιακό. Ένα το κρατούμενο. Εγώ μιλάω τώρα, δώσ' μου μία πάσα. Πάρε πάσα, έλα.
Τι σημαίνει Άρης Ολυμπιακός με διαιτητή Έλληνα που δεν είναι διεθνής. Δεν είναι ντέρμπι το μάτς. Που σημαίνει ότι στους Αριανούς, ναι, άμα γράψει ο Μπούζος στην πρώτη σελίδα, ο Γλιγοριάδης ή εγώ ή εσύ, ναι, το ντέρμπι Άρης Ολυμπιακός, ναι, πρέπει να έρθουν τα ντέρμπι της Ίων να μας δίνουν. Να πέσουν από πάνω μας τα σοκολατάκια. Άμα βγουν 10 Αριανοί ή θα πούν. Περιμένεις να πούν δεν είναι ντέρμπι τώρα, αυτό μου λες. Άμα βγουν 10 Αριανοί και μου πούνε ότι είναι ντέρμπι το Άρης Ολυμπιακός, θα, σου, θα σου πω εγώ με Έλληνα διαιτητή μη, ναι, διεθνή, δεν είναι ντέρμπι. Ένα το κρατούμενο, δύο το κρατούμενο. Αν χάσει ο Άρης από τον Ολυμπιακό, γίνεται φασαρία στο Χαριλάου. Όχι, πηγαίνουν οι Αριανοί μια χαρά στο σπιτάκι τους και είναι και ψιλοχαρούμενοι γιατί. Θα πέσει γιούχα. Τίποτα θα δεν θα πέσει. Γιούχα. Μέχρι τίποτα, το σπίτι εκεί κάτω στον Αθεράπη θα το ακούσει. Τίποτα δεν θα πέσει. Αυτά ου, αν στραβώσει το μάτι. Ούτε ούτε μου. Τώρα θα πάμε να τα σχολιάσουμε για τα αποτελέσματα. Ούτε μου. Με το σκεπτικό το δικό σου, ναι, κανένα. Η ΕΠΟ, η ΚΕΔ, τον Άρη δεν τον θεωρεί μεγάλο, έτσι. Και δεν βάζει ούτε έναν ξένο διαιτητή. Γιατί πιστεύει δεν είναι ντέρμπι ούτε το ΠΑΟ ΚΑΕΚ ούτε το Ολυμπιακός Άρης. Όταν πρόεδρος στην ΕΠΟ είναι Αριανός. Ο γραμμένος. Εντάξει, οκ, okay, τα έχουμε πει. Είναι Αριανός. Βρε κέρινο μείωμα, δεν κάνει τίποτα άνθρωπος. Εντάξει, ναι, τον βάλανε εκεί οι παοξίδες, ναι, και εκτραβάνε τα μαλλιά τους. Ναι. Και τα μουσια τους. Ναι. Το είναι Αριανός όμως. Και στο Άρης Ολυμπιακός δεν έχει δύναμη να πει για την ομάδα του. Να βάλω ένα διαιτητή, να πείσω, να μιλήσω, να χωθώ, να κάνω παρασκήνιο κτλ. Να βάλω έναν Έλληνα διεθνή. Πρέπει, κάτσε ρε, ναι, φίλε, κάτσε να φωνάξει, ναι, ο πρόεδρος της ΕΠΟ ενώ δεν φωνάζει ο ίδιος ο πρόεδρος της ομάδας. Ποιος θα φωνάξει? Η διοίκηση του Άρη. Ο πρόεδρος της ομάδας. Δεν φώναζε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Κάτσε ρε, φίλε, κάτσε. Ναι. Δηλαδή, φώναζε. Θα φωνάζει, ναι, ο γείτονας για το σπίτι μου, ναι, που δεν πάει καλά. Ναι. Ο γείτονας επειδή. Άρα έχει... δεν φταίει η ΕΠΟ. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, φυσικά. Δεν φταίει η ΕΠΟ. Φώναξε καθόλου Άρης? Όχι. Τίποτα. Πέρασε μια εβδομάδα γαργάρα. Έρχεται και ο ορισμός του Τζοβάρα που δεν είναι καν διεθνής. Παιδάκι μου, και το Ολυμπιακό. Ο Άρης θα, ναι, παίξει play out ή, ναι, αυγή έκτος έβδομος και τα λοιπά. Τι θα βγει δεν ξέρω. Ναι. Το όνειρο του Αριανού είναι μπας και πάρει κανένα κύπελο. Μπας και πάρει κανένα κύπελο. Και να σταματήσει τον Μπάουκ από πρωταθλητή. Για να το πάρει ο Ολυμπιακός. Αν ο Ολυμπιακός τα συμφέροντά του είναι να κερδίσει τον Άρη, γιατί να φωνάξει ο Αριανός? Δεν θεωρεί ο Αριανός τον Ολυμπιακό αντίπαλό του. Θεωρεί τον ο κόσμος του Άρη, εγώ πιστεύω πάντως ότι τον θεωρεί αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Δηλαδή θέλει νίκη την Κυριακή με τρέλα. Τώρα, άμα πιει κανένα τσίπρο, θέλει νίκη με τρέλα για να βουλώσουν στόματα. Εγώ ξέρω, μιλάμε Αριανούς. Μιλάμε Αριανούς. Κανονικά. Μου λέει πλάκα με κάνετε. Θα του δαγκώσω το λαρίκι. Ο κόσμος. Κάνα κουρασάν φωλή να δαγκώσει. Και πρόσχε, μην έχει κανένα σφράγισμα και πάει σοκολάτα μέσα και θε σφράγισμα. Μαζί με το σφράγισμα. 60 ευρώ στη. Αν δεν έχει λεφτά, βάλε ένα popcorn εκεί μέχρι να βρει λεφτά. Αν δεν έχει σφράγισμα να κάνει. Άσε με καημένε τώρα με το Άρης Ολυμπιακός είναι ντέρμπι. Γιατί δεν είναι έτσι? Γιατί δεν θα έχει 20.025 πόσο χωρά το βιβλίο? 100 να έχει. Και τι, ναι, έγινε? Παλμό, έδρα, χαμό, δίψα για νίκη. Το πάω παραθυναϊκό στο μπάσκετ είναι ντέρμπι. Πλέον τελευταία χρόνια. Όχι. Βάσει ονομάτων ή θα είναι πάντα. Βράσε. Βάσει αγωνιστική αξία. Κανένα δεν είναι ντέρμπι. Γεμίζει το γήπεδο. Κανένα δεν θα είναι ντέρμπι. Τελείωσε. Κανένα θα είναι. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τώρα τα μάτσα. Παναθυναϊκό Ξάνθη. Ναι. Τι είναι? Τι Παναθυναϊκό Ξάνθη, Κωνσταντινίδη. Άσο με over. Α, θα κερδίσει ο φίλο σου? Όχι, θα κάνει. Άσουμε over. Άσουμε πώς πήγαμε Καζαμπάκη την εβδομάδα, σαρώσαμε. Κάνει το Κινέζο τώρα. Όταν δεν βάζει, ναι, πήγαμε καλά. Ναι, ναι. Το κακό πουλάει, ξέρω Καζαμπάκη, δικό μου άνθρωπο είναι. Άμα πούμε τη Σαγλαμάδα. Την εβδομάδα κάναμε κόσκινο το γκολ, γκολ, δώσαμε τα ντέρμπι, μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκό Ξάνθη, άσουμε over, βλέπει. Ναι. Θα κερδίσει Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν είμαι over πάντω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Παναθηναϊκό έχει πατήσει γκαζάκι μετά το στραπάτσο του Σοβικελίδη, έδειξαν τα ανακλασικά. Τι γκαζάκι πάτησε? Πήρε χ, όχι γκαζάκι, αυτά πετάνε. Ναι. Πήρε χ. Ναι, πήρε χ με τον Ολυμπιακό και πήγε, έβγαλε διπλό με τον Πανιόνιο. Το Πανιόνιο. Μια χαρά. Το Πανιόνιο, άμα πάω εγώ εσύ. Καλά, ο Μάτζιο χ θα τον φέρει. Στα λόγια θα δούμε, ναι, τώρα. Εντάξει, καλά, Πανιόνιο. Λάρισα ΑΕΚ με τον Κούγια να βγάζει γι' αυτό κάποιε ανακοινώσει. Το χ τη αγωνιστική. Χ λε, ε. Ναι, έτσι λέω εγώ. Σφιχτό. 0-0. 0-0, ούτε γκολ να μπει. Τι να μπει. Α, βάλει ένα γκολ, θα το βάλει ΑΕΚ πάντω. Και θα ισοφαρίσει η Λάρισα. Λε. Δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει. Ο Κούγια έβγαλε ανακοινώσει για το Μελισανίδη. Ουσιαστικά το χαϊδέψατε, λέει. Άμα κάνουμε μπουκε εμεί, μα βγάζετε στον τάκο. Έτσι, λέει ο Κούγια. Κύριε Κούγια. Μέσα σε όλα. Κοίταξε να δει. Ναι. Όπω και στην πολιτική σκηνή του τόπου. Εσύ, άμα πάρει κάποιον πελάτη που έχει λεπτά, τον σώσει ο δικαστή. Ναι. Αν πάρει σε μένα, δεν τον σώσει. Ναι. Οπότε ναι, ναι, μη φωνάει, ναι, ναι, πολύ, πολύ, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο μα που έχουμε το Σάββατο. Παναθηναϊκός Ξάνθη το Σάββατο 5 και 4. Λάρισα ΑΕΚ 7.30 για να του φίλου που θέλουν να τα δουν. Ναι, παρακάτω. Θα τα δει. Όλα. Άμα και τα ευρωπαϊκά. Λέω, για να ξέρουμε και τις ώρες. Και τα ευρωπαϊκά όλα τα βλέπω. Λοιπόν, Βόλος Ατρόμητος στο πιο αντιεμπορικό ίσως μάτς της αγωνιστικής μαζί με το Λαμία Πανετολικός. Στις 3 η ώρα την Κυριακή. Αυτό δεν θα το δεις νομίζω. Τι να δω, 2 με 3 γκολ. Εντάξει. 2 με 3 γκολ. Δεν το βλέπω. Δεν θα το δούμε αυτό. Ναι, δεν έχω άλλο. Πιθανή σοπαλία για μένα το Βόλος Ατρόμητος. Ναι. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ.
Και θα δώσουμε και τις αποδόσεις. Διπλό και over, έλα, εντάξει. Τι διπλό και over, διπλό και over. Τι έτσι, πώς το πεις, τι έλα. 0-3-1-4. Α, βλέπεις τον Πάουκ να περνάει εύκολα. Όχι, τι, το σταματήσει η Τρίπολη. Ναι. Άμα χάσει την Τρίπολη, παράτατο. Τι βάθμο. 1-65 το διπλό. Μαζί με το over, πόσο είναι. Μαζί με το over ανεβαίνει, σαφώς. Αυτό θα το παίξουμε. Περίμε, μαζί με το over, διπλό και over, πάει μια χαρά. 2,90. Αυτό είναι. Αλλά. Πλάκα κάνουμε τώρα. Αλλά μια χαρά. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε. Για να δούμε λίγο τη Super League, να δούμε και πρωτοσέλιδα τι γίνεται. Άλλο. Όφη Πανιόνιος. Όφη, κοίταξε τώρα. Θα κάνει καμιά στραβή ο Όφη τώρα. Αν αρχίσει και τα στείνει τα μάτς, θα είναι διπλό. Δεν τα στείνει Όφη. Όφη πλέον είναι άλλη, έχει περάσει άλλη σελίδα. Ναι. Έχει ανθρώπους μπαλαδόφατες, έχει ανθρώπους που νιώθουν από το χώρο. Παίξει το διπλό. Ποιοτικούς. Ναι, διπλό να παίξω τον Πανιόνιο. Παίξει το διπλό. Εγώ θα το παίξω διπλό. Δεν με πάει το χέρι, μπαγάσα. Δεν σε πάει το χέρι, δεν σε δεν πάει το χέρι. Δεν με πάει, τι να σε πω. Ένα 50 άσους 6,5 το διπλό. Το στείνει μια χαρά. Εσύ το δικό σου, αλλά στον Όφη το ρώτησε κάτω που είναι κυμπάρης φέτος. Κοίταξε, κριτικός και καλός δεν υπάρχει. Υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Υπάρχουν καλοί, υπάρχουν και κακοί. Σε όλους τους τομείς. Παίξε μπάλα. Ρε. Ναι, 1,50 δεν παίζει Όφη. Τι να παίξω. Διπλό σου λέω είναι, 0-1. 0-1. Γράφτε αυτά, ρε, να γίνει χαμός. Να βγάλει κανένα διπλό εδώ Πανιόνιος να γίνει πανηγύρι. Βρε Όφη με τον Εγινιακό. Και δεν γίνει με Όφη Πανιόνιος. Αυτό σου λέω, Κωνσταντίν, έχει αλλάξει διοίκηση. Είναι καλοί άνθρωποι. Έχει Σαμαρά, έχει Μαχλάδες, έχει ανθρώπους που είναι πολύ σοβαροί. Τι δεν παίζουν στοίχημα αυτοί. Δεν ξέρω τι παίζουν. Για πάμε παρακάτω. Πάμε στο μάτς το οποίο σίγουρα θα τραβήξει τα βλέμματα όλη η Ελλάδα. Καλοί άνθρωποι δεν υπάρχουν σε κανένα σημείο του κόσμου. Καλοί άνθρωποι. Νομίζεις. Έτσι λέω εγώ. Ναι, εσύ είσαι απόλυτος. Δεν έχει. Αφού βλέπεις και εσύ και λες τι ψυχούλα είναι αυτό, τι καλό άνθρωπο. Αδύνατη ψυχούλα. Αδύνατη ψυχούλα. Αδύναμο. Καλό είναι. Τον πατάει ο άλλο. Τον κάνει μπούλινγκ. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν. Άρης Ολυμπιακός, Κυριακή, το ντέρμπι. Διπλό και άντερ. Α, το πονηρό. 1,50 ο άσος. Με το άντερ. Διπλό, 1,50, κατέβηκε πολύ ο άσος. Από το 1,80. 1,32 θα πάει. Όχι, δεν ξέρω. Διπλό και άντερ, 3,5. Παίξε μπάλα. Α, παίξε μπάλα. 0-1, ε. 0-1, σβηστά. Σβηστά, χωρίς τυπανοκρουσίες, ε. Έτσι. Μάλιστα. 0-1. Κοίτα να δεις τον Παγάσα τώρα, μας έβαλε σκέψη. Να το πάρει σβηστά. Δηλαδή να είναι καλός ο Άρης και να πάρει. Να παίξω μια τριάδα, ρε μάγκα. Για πες, Πανιόνιο είπες. Τετράδα. Χιτινάεκ. Διπλό τον Πανιόνιο. Και διπλό τον Πάο και over και άντερ τον Άρη με διπλό. Διπλό και άντερ. Να βάλω 10 ευρώ να πάρω ένα μάξι. Πάρεις. Όχι, ένα μάξι δεν παίρνει. Πώς δεν παίρνει. Μεταχειρισμένο. Τι μεταχειρισμένο. Για βάλε τις αποδόσεις με 10 ευρώ. Λέγε, 6,5. Και επί 3,5 πες χοντρικά 20. Επί έτσι, 3. 60 και τι άλλο. Ποιο άλλο είπες. Πανιόνιο, Άρης, ΠΑΟΚ, επί 3. Ποιο άλλο είπες, εσύ. Και Χίτη Λάρισα. 60, 180 απόδοση. Θα πας 1200 ευρώ χοντρικά. Μόνο. Πόσα θα πας νομίζεις με 10 ευρώ. Ναι. Καμιά περιουσία, πάρεις ένα αυτοκινητάκι μικρό, αυτά μεταχειρισμένα. Matchbox θα παίζω. Matchbox θα πας, jukebox. Και έχουμε Λαμία Πανετολικό. Λαμία. Πανετολικό τη Δευτέρα. Ποιος ασχολείται, ρε φίλε, τώρα. Δεν έχει κερδίσει ο Πανετολικός. Η Λαμία νομίζω και αυτή δεν πρέπει να έχει κάνει νίκες. Διπλό και αυτό. Ναι. Ας το βάλει διπλό και άντε 3,5 λέει ο Φρουρός, ο Τζογαδόρος, ο δικός μου. Κοντά δηλαδή. Ναι, γιατί είσαι καβατζωμένος και με το 1-2 λέει. Ναι, σωστό. Ναι, αλλά δεν δίνει τόσο πολύ το 3,50. Θα πέσει η απόδοση στο 2,20-2,30. Το διπλό και άντε 3,5. Ναι. 204 απόδοση. Το άλλο το Τζογαρόσκολο, το δικό μου, το γραφείο τύπου. Ναι. Συνέκανε. Άρα θα πάρει 2.000. 2.000. Εντάξει, δεν σε χαλάει, Κωνσταντίνε, με 10 χαλάζει. Ευρώ, αλλά να δει τώρα τον Οκτώβρη μέσα στην Μουντάδα. Προστάω 1.000 ευρώ την αρχιτέκτονα. Τα τελευταία. Ρε παιδιά, ναι. Μετά που με βλέπει αυτό μου λέει καθένα την αρχιτέκτονα, να τη δώσω 1.000, θα δώσεις ρε εσύ. Την έδωσα χθες. Παταχτής δεν είσαι, είσαι συνεπέστατος αυτά. Την πήρα, λέω, έλα, γλαντεβού. Πώς είναι, Αγλαία, πώς λένε. Βίλι. Α, Βίλι, έχει περίεργο όνομα. Λοιπόν, 2-0 παίξαν τον Άρη. Ναι. 28 απόδοση λέει δίνει. Ναι. Εντάξει, οκ, 28 απόδοση. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε λίγο μια ματιά γιατί δεν φτάνει με τα πρωτοσέλιδα. Ο Φερέτης θα μας πυροβολήσει με το όπλο. Ο Φερέτης. Λέει, πέτσε λίγο πρωτοσέλιδα, να δούμε τι παίχτηκε. Θα μας πυροβολήσει με το όπλο. Δες με τι ασχολούνται. Δες με τι ασχολούνται τώρα. Θέλω να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, Sport Time. Τον Καλάθη και τον Τόμας. Τι είναι αυτή εδώ. Οι παίχτες του Παναϊκού που κέρδισαν χθες τον Ερυθρό Αστέρα. Φύγε, κατευθείαν. Πουλάει πάρα πολύ τον μπάσκετ του Παναϊκού. Φύγε. Καθήκον του λέει. Αυτή τώρα για να πουλήσει πρέπει να ξυπνήσει νωρίς κανένα στην Πεύκη
στην Κηφισιά. Είναι πολύ Παναϊκή, ρε εσύ. Εκεί πάνω. Είναι πολύ Παναϊκή. Αυτή είναι, βρε. Έχουν 15.000 διαρκεία στο μπάσκετ. Ούτε καν μέχρι το Χαλάνδρι δεν φτάνουν. Δεν από Μαρούζι. Ωραίο το Χαλάνδρι. Τι να σε πω. Πολύ ωραίο το Χαλάνδρι. Ναι. Εγώ είχα πάει με, τα, με Πετρωτό, με Καστάνι μετά τον τελικό τι να φτάσουμε. Τι ωραίο έχει. Κάτι μαγαζάρε, φίλε, το βράδυ, κάτι κοτάρε. Μια βρωμοπλατεία είναι. Έλα μου, ωραίο. Όλα βρώμικα, όλα άθλια για σένα. Έλα το Χαλάνδρι, ρε φίλε. Ο Captain My Captain Sport Day. Πάλι τον καλάθι πουλάνε. Δρόμο κι αυτός. Και αυτός δρόμο. Αυτό το φαλακρό βάλανε εκεί. Ε, τι να κάνουμε. Εσύ τώρα το βρίζεις αυτό το φαλακρό ενώ είσαι φαλακρός. Τα ίδια που λέγαμε πριν, τα ίδια κάνεις. Ε, κοίταξε. Αυτό εδώ το φαλακρό λες και εμείς είμαστε μαλλιάδες. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ψάχνει για φάρμακο, λέει. Ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς δεν μου λες, άμα κάνει τώρα κανένα μπουλκουμές ο Βικελίδης. Λέγω τώρα, παίρνω ένα σενάριο. Γιατί εγώ δεν αποκλείω τίποτα ποτέ στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Εγώ αν ήμουν προπονητής, ξέρεις τι θα τον έλεγα τον Μαρινάκη. Τι θα τον έλεγα. Τόσους προπονητές, εσύ και ο Κόκαλης, χτίσατε πάνω στα στημένα ματς, τα στημένα από διαιτητές. Ναι, από διαιτητές. Ναι, ναι. Βοηθήσατε προπονητές και τα λοιπά. Δεν μπορεί να μου κάνουν ίσα ένα ματς στο Χαριλάου, ρε φίλε, φίλος είναι ο άλλος. Έτσι θα έλεγες, αν είσαι ο Μάρτινς. Ναι. Ναι, ο Μάρτινς ξεκούρασε μισή ομάδα στο Βελιγράδι για να παίξει φουλ με τον Άρη. Ναι. Εδώ ο Πετρόπουλος έλεγε το Γουλανδρί. Ναι, άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Φτωχάτα παιδιά. Άλλες εποχές. Λοιπόν, χάνει, λέω εγώ, ένα σενάριο τώρα. Κάνω ένα σενάριο. Χάνει ο Βικελίδης. Έχει πρόβλημα ο Μάρτινς. 100%. Έχει πρόβλημα. Μαζί με τον Τζόνι Βόκερ. Κατευθείαν. Δρόμο. Πίσω ο Πορτουγάλ. Τι Πορτουγάλ. Μάλιστα. Λοιπόν. Θα με δώσει κανένα μάτς, ρε πρόεδρε, μου πάρει κανένα μάτς. Εντάξει, εγώ τα παίρνω όλα. Καλά, όχι και όλα. Όχι και όλα. Δηλαδή, μη συγχωρείτε, ο Μπάκεβιτς με 80-20 διαιτησία έκτισε καριέρα. Έχτισε, ναι, όχι. Με φίλου και. Ισχύει αυτό. Α, σε καημένε τώρα. Λοιπόν, με όπλα η ΑΕΚ επιστρέφει ο Σιμόες και ο Ολιβέιρα. Το χτύπημα για την ΑΕΚ Sport Day. Πάμε στη live. Φωνική μηχανή και έχει πάλι καλάθι. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Πόνε στο κεφάλι μου τώρα. Μάρτιν δηλώσει, θέλουμε την νίκη στη Θεσσαλονίκη. Σιγά με το είπε και έτσι τώρα. Είναι αυτό τώρα πρωτοσέλιδο. Για να θέλξει, ας πούμε, ναι. Αναγνώστη. Ναι. Οκ. Okay. Έχει τιμωρία του ένα χτυπηματάκι το Μελισανίδη. Αν η εφημερίδα δεν έχει ένα κουσκουσιάρικο, ένα κουτσομπολίστικο, ένα αυτό, τι να την πάρει. Θες φυτίλια εσύ. Θες φυτίλια. Τι να την πάρω. Να παίζει εφημερίδα και να έχουμε έκρηξη. Εγώ αυτό παίρνω θες. Το μακελιό του τρελού. Είμαι σίγουρο. Τι θα πάρεις να πάρω, ρε φίλε, να διαβάσω. Ναι, αρχή για την εθνική. Ο Φάντες είπε αυτό αφήνει έξω Μανολά, Μήτρογλου, το Ρωσίδη, Παπασταθόπουλο, Σάμαρη. Και φαίνει καινούργια παιδιά, Διούδη, Χατζηδάκη. Χατζηδάκη. Ναι. Τι είναι αυτό. Χατζηδάκο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Ρέτσο φέρνει. Ρέτσο, τι είναι αυτό. Τάσο Δόνι φέρνει. Λαμπρόπουλο φέρνει. Γαλανόπουλο φέρνει. Φέρνει πιτσιρικάδες. Άμα βγουν αυτοί στην Ευρώπη. Καλά, και με αυτούς που είχαμε δεν κάναμε και τίποτα. Περίγελο. Α βάλουμε αυτά τα πιτσιρικά. Το Λαμπρόπουλο, το Διαμαντόπουλο και το Λάκη τον Πετρόπουλο. Έλα, ρε, πάνε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Μονόδρομος λέει για τον Βαλμπουενά, η νίκη στο Βικελίδης. Ναι. Και έχει και την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, την Αλφα. Θα βάλει ο Τερζής απάνω στο Βαλμπουενά, βίδα το Σάσα. Μαν του μαν. Φρέσκο θα είναι κιόλα. Στις παλέτες έμαθε στη Βέρεια να. Φρέσκο θα είναι τώρα. Σάσα. Θα τον βάλει μαν του μαν. Ναι. Τον βάλει. Αγωνιστικά, καθαρά αγωνιστικά το μάτς εσύ πώς το βλέπεις, καθαρά αγωνιστικά. 0-1. Πάλι 0-1 επιμένεις. Ο Άρης δεν θα βάλει γκολ με αυτή η τριπλέτα μπροστά που πετάει φωτιές. Ξέρεις τι άμυνα θα είχα φτιάξει εγώ και για να παίξω την αντεπίδεση. Καταρχήν θα είχα έξω τον Ιντέγε. Σε αυτό το μάτς. Θα βάζεις κορυφή, ποιον θα βάζεις, τον Τικινή ή ποιον θα βάζεις. Τον Τικινή σέντερφορ. Τον Τικινή. Ναι. Στα άκρα Φετφατζίδης η μία μπάντα, στην άλλη ποιον θα έβαζες. Το Ματζίνι. Το Ματσίνι, ναι, αυτός το έχει Ματζίνι. Θέματα, δεν τι είναι. Τι θέματα έχει. Δεν ήταν δεν στο τελευταίο μάτς, ήταν εκτός αποστολής. Δεν μπε, τι δεν μπε. Ξέρα το Ματσίνι, άλλο θα έχει. Τι θα είναι ο Φετφατζίδης. Ναι. Τον Τικινή είπαμε δεν θα τον βάλεις κορυφή. Θα βάλεις από την άλλη μπάντα τον Λάρσον, ποιο θα βάλεις. Ούτε τον Λάρσον. Ποιο θα βάλεις. Ποιος γρήγορος είναι εκεί πέρα. Αργός είναι ο Λάρσον. Τι είναι, γρήγορος είναι. Γρήγορος είναι, γρήγορος. Την άμυνά μου τι θα φτιάξω. Σάσα. Η άμυνα δεν αλλάζει, θα βάλεις μόνο τον φίλο σου τον. Σάσα. Τον τέτοιο να. Σάσα. Σάσα, ναι, μπάστα. Δελυζήσει στόπερ. Δελυζήσει. Ρόουζ, άλλο στόπερ. Εντάξει. Που είναι ντεφορμέ. Ρόουζ ή θα βάλει τον. Θα βάλω ό,τι πιο. Το Βέλε που δεν το βάλει, ρε. Κάτσε, τι μεταλάνει το. Χαφ. Να σκοτώσω την μπάλα. Χαφ. Να του κάνω να μην μπορώ να αλλάξω δύο πάσες. Εγώ θα αλλάζω πολλές πάσες με τον Βέλε. Θα το κάνω το παιχνίδι τόσο άσχημο. Να μην μπορώ δεν να... μπορεί να παίξει ο Άρης άσχημα, φίλε. Με την ομάδα και... που έχει φτιάξει, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν άμα ξέρω. Άμα θέλει να παίξει μπάλα ο και ο να χάσει. Μπαλίτσα, ναι. Άμα θέλει να χάσει 2-3 και να χειροκροτάνει οι βλάκες. Επειδή κάνα βάλανε 2-3 χάσαμε τη Λάρσα, 2-2 με τον Πάο. Ναι, ο Άρης θα γίνει. Ο Άρης τίνει να γίνει ο Ηρακλής
τη σύγχρονη δαμέ. Άντε πάλι φαγόντες με αυτόν τον Ηρακλή. Λοιπόν, ο πιο βλάκας φίλαθρος ήταν του Ηρακλή. Άντε πάλι, άσε τον Ηρακλή ρε. Έχανε 3-2 από το Διαγόρα Ρόδο μέσα στο Καφτατζόλο και χειροκροτούσε τον Χατζηπαναγή. Πιο βλάκας πεθαίνεις. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό ο κόκκινος στο μυαλό του. Μια εκεί χαρά είναι ο Λιμιός στα χαφ. Απλά ναι, δεν στα είναι σταθερός. Εξτρέμ, εξτρέμ. Ναι, έβγαλε τα μάτια προχθές με την ΑΕΚ στον Πάσορα. Ο Χατζηδιάκος μ' αρέσει κόντρα, σημάδισε χθες. Χατζηδιάκος ήταν, όχι ο Χατζηδάκος. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα, είπαμε για τον Άρη. Πρωτοσέλιδα να τελειώσουμε, Κωνσταντίνε, γιατί είναι και 30. Τι να τα κάνει, Ευρώμα, πρωτοσέλιδα. Πώς είδε τον Ολυμπιακό Μάρτη, τα λάθη και αστοχίες του. Ναι. Λένε τώρα για λάθη, σιγά σιγά και αστοχίες του Μάρτη. Κάνει κανένα μπουλκουμέδο ο Βικελίδης. Μετά δεν θα μιλάνε για λάθη και αστοχίες. Πρόσεχε κάνει. Πορτογάλε θα λένε. Τελευταίο χαρτί. Ο Μάρτιν, ναι, φίλε, κέρδισε στο Καριλάου. Του έχει γραμμένου κανονικά όλου αυτού του δημοσιογραφίσκου εκεί, το payroll του Ολυμπιακού. Έλα. Πλάνο νίκη στον τελικό, έτσι χαρακτηρίζει η ώρα για σπορ. Φτιάχνουν τώρα για τον Μάρτιν και κάνουν τον Μπρουτόταυρο να πούμε πλάτε. Έλα. Τα μάθαμε τα έργα όλων. Όλων τα έργα τα μάθαμε. 3-5-2 με Ολιβέρα και Σιμόε η ώρα για σπορ. Πλάνο νίκη στον τελικό, έτσι το χαρακτηρίζουν το Μάσο Γκάμπο. Ναι. Στην εθνική ο Γαλανόπουλο. Όχι, 3-5-2 ένα, 3-5-2 άλλο. Και η Μέτρο σπορ για να κλείσουμε έχει τη συνέντευξη του Πρίγιοβιτς. Αυτό είναι. Κόλαση. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Μέτρο που τους έχει πυροβολήσει όλους. Τους καθαρίσαμε ψυχρό. Διαλύσει όλους. Ναι. Τους έχει εξαφανίσει όλους γιατί πήρε το 4-6 και το ανέβασε στον ουρανό. Με αυτούς εδώ όλους τους δημοσιογραφάρες, θα πούμε, τους εραστές της είδησης που έχουν να κάνουν με τον Πετρωτό, που έχουν να κάνουν με τον Καστάνη, που έχουν να κάνουν με τους ρεπόρτερ του Άρη, τον Βλαχόπουλο, τον ορισμό του ρεπόρτερ. Ναι. Ξέρεις, έχουν ψώνια αυτοί να βγάλουν έχουν, την έχουν, είδηση. Έχουν. Αυτό, είναι, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Είναι τελειουμανής και οι δύο. Λοιπόν, για τον Πατζιαρά τον έδιωξε ο Μαδρόνης. Όχι, δεν τον έδιωξε ακόμα για τον Πατζιαρά. Στήριξη λέει στο μπασκετικό ΠΑΟΚ πλησιάζει τα 2.000 διαρκείας. Μούγκα είστε. Τι κάνει ο ΠΑΟΚ? Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ πλησιάζει τα 2.000 διαρκείας. Σοβαρά. Ναι, αλλά δεν πηγαίνει. Με κόκαλο στα δόντια. Δεν ξέρω, κόκαλο στα δόντια, στα φρύδια. Λοιπόν, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι μπορείτε να ξεκονομήσετε και χρόνο για ξεκούραση και χρήμα. Και πώς θα γίνει αυτό, έτσι? Μπαίνετε στο volton.gr ή καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε, να κάνετε ό,τι θέλετε, τέλος πάντων, εκτός από τις δουλειές του σπιτιού. Θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας, γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του λεωφαγητό, αλλά οι περισσότεροι αγαπάμε το πολύ καλό φαγητό και αυτό το βρίσκουμε στο εστιατόριο Λατεράς και πολλές φορές δεν βρίσκουμε απλά μόνο ένα καλό και ιδιαίτερο φαγητό. Τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο, όλους αυτούς τους δύο μήνες, το Λατεράς έχει πολύτικη κουζίνα. Αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές που θα σας γυρίσουν πολύ το χρόνο πίσω, έτσι όταν τριγυνούσετε γύρω-γύρω από τις γιαγιάδες σας στην κουζίνα για να δείτε τι μαγειρεύει. Γιουβαλάκια, ανατολίτικα, ντολμαδάκια, γιαλατζί, τα σκεμπάπ. Πραγματικοί πασάδες, μιλάμε για γεύμα περιόριστο. Κερνάμε και ένα ποτηράκι κρασί, μπύρα ή ένα ψυκτικό. Ό,τι γουστάρετε πραγματικά και θα είστε καλυμμένοι. Πολύτικη κουζίνα λοιπόν στο Λατεράς για τους επόμενους δύο μήνες στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Μπήκαμε τελευταίο ημίωρο, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές πλέον να κουβεντιάσουμε την αγωνιστική που έχουμε μπροστά μας. Όχι μόνο. Ευρώπη. Και όχι μόνο. Καλά, Ευρώπη, εντάξει, εφόσον δεν παίζουμε Ευρώπη, μένουμε Ελλάδα. Εργοστάσια που φτιάχνουν και πάνω όλοι οι πολιτικοί είχαμε. Χειραψίε στο Σαββίδι δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Αυτό το ρεπορτάζ. Δεν είχαμε. Τα κουσκουσιάρικα αυτά τα θέλω. Αφού δεν σ' αρέσει ο Europa League. Τώρα θες Super League εδώ να γίνει χαμούλη. Όχι, θέλω Champions League, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και Super League 1, Super League 2, γάμα εθνικές, τα θέλω όλα. 90-90-90 λοιπόν, ανοίγουμε το κέντρο. Δεν θέλω το Europa. Δεν με τραβάει. Εντάξει, ναι, αλλά είναι ωραίο σεσμό για στοίχημα το Europa. Για κουμαράκι, να βγάλουμε κανένα έξω. Το άλλο πιάνω καλύτερα. Ποιο? Στο Champions League. Α, καλύτερα στο Champions League. Καλύτερα πιάνω. Εγώ πιο πολύ Europa League. Α, εντάξει, εντάξει, είναι ο θεσμό. Είναι που σε ταιριάζει καλύτερα. Θέλω να ακούσω Αριανού σήμερα. Θέλω να ακούσω Παοξίδε. Οι Αριανοί έχουν και τον τέρμα. Οι Αριανοί στον κόλ του Ολυμπιακού θα φωνάξουν γκολ από μέσα του. Έλα. Σιγά, σιγά. Ψυχούλα του. Για ψυχούλα του. Κάτσε με φωνάξουν κανένα γκολ δικό του και ακούσει μέχρι τον Αεφεράπη. Οι Αριανοί. Τον ακούσει εκεί. Οι Αριανοί θα πρέπει να μιμηθούν τους Παοξίδες, ναι, στο Καλαμαριά ΠΑΟΚ. Καλαμαριά ΠΑΟΚ. Γιατί ρε φίλε τώρα, όχι, γιατί τους ρίχνεις πολύ τους ανθρώπους. Να πέσουν τόσο στα σκάφη. Ο ΠΑΟΚ ήταν αδιάφορος στο βούρκο. Αδιάφορος να πέσουν τόσο στο βούρκο. Και ο Άρης αδιάφορος είναι. Play out πάει. Δεν πάει play out τέταρτη αγωνιστική. Έλα βρε τώρα. Για πάμε τώρα να ακούσουμε πόσο βλέπετε το θέμα, όλο το πρόγραμμα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν θα είναι και ο Βιερίνια στην αποστολή για την Τρίπολη, έτσι. Ο Βιερίνια, ο οποίος έχει βγάλει κανονικά όλες τις προπονήσεις, επέστρεψε χρόνο ντετέ, σε χρόνο ρεκόρ, γιατί είναι μικρό χαρί. Τα έχουμε πει. Ναι. Εκτός αέρα. Ναι. Σε χρόνο ρεκόρ. Είναι έτοιμος, δεν ξέρω αν θα τον πάρει. Αν το δω στενασμένα, θα το δει, θα το δει, τον Βιρτουόζο. Έλα, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλώς ονα. Έλα, πρωτάσου από την τώρα εδώ. Αδερφός σαν ο Πασχάλης. Τι κάνετε? Καλώς ο Πασχάλη, καλώς ονα. Λοιπόν, Κωστά. Έλα. Και Νίκο. Όσον αφορά για το θέμα για τις συνεντεύξεις που είπες στα αθλητικά ραδιόφωνα, εγώ προσωπικά ξενερώνω, γυρνάω κανάλι. Είναι, επέτρεψε μου έτσι, η προσωπική μου γνώμη, ό,τι πιο βαρετό είναι για να βγεμίσει έναν ραδιοφωνικό χρόνο. Εμένα μου αρέσουν τα κουσκουσάκια, τα πρίτζι-πρίτζι, τα δεξιά-αριστερά, καταλαβαίνεις. Έβγαλε κουσκουσάκι ο Πρίγιοβιτς. Δίνει πισινό να έρθει στον ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι. Αυτή είναι η είδηση. Να σου πω κάτι. Αυτό από το κουσκουσάκι. Ναι. Βγαίνουν και τα κουσκουσάκια που κάνουν. Άλλο συνέντευξη τη πλάκα αβανταδόρικη και άλλο συνέντευξη να του πει βγάλε ρε φεδάκι μου τι έχει. Έβγαλε είδηση άλλο. Γυρνάω πίσω λέει πάρτε με. Ουσιαστικά λέει στην οικογένεια Σαββίδη να πει και γλύφει. Πάρτε με. Εάν δικαιοδοτηθεί θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο μετά από ένα χρόνο και θα σου πω θυμάσαι τελικά βγήκε ή όχι η είδηση. Τέλος το θεωρώ κάτι περιττό. Προσωπική πάντως, μου γνώμη, χωρίς να θέλω να μειώσω τους συναδέλφους σου. Έτσι, όχι, περιττό δεν είναι σίγουρα, Πασχάλη. Γιατί να σου πω κάτι. Ο Πρίγιος έκανε. Ανάλογα τη συνέντευξη. Παίζει αυτό που λες. Η συγκεκριμένη συνέντευξη έδωσε δισούλες. Έδωσε πραγματάκια. Αυτά σχολιάζουμε. Έτσι. Αυτά σχολιάζουμε. Μίλησε για πράγματα ενδιαφέροντα. Μίλησε για τον Γιαννούλη. Μίλησε για τον Σβιντέρσκι που λέει είναι μικρό Πρίγιοβιτς. Έτσι. Μίλησε για το τι θα γίνει αν θα επιστρέψει. Δηλαδή, περίμενα εγώ τον Πρίγιοβιτς να μου πήρε φίλε για το. Με συγχωρείτε τον Νίκο για το φίλε. Εντάξει, ρε, είπα. Ναι, καλά κάνει. Φίλοι είμαστε. Το γνώμη μου, έτσι είπα. Έτσι, σου λέω τη γνώμη μου, εγώ γυρνάω κανάλι. Δηλαδή, δεν έχει λίγο βαρύνουσα. Όχι, βαριέμαι εντελώ. Εντάξει, οκ, αυτά είναι γούσα. Οκ, δεκτό. Άνια και του Ντάλμα Κάμπο και αύριο του Λουτσέσκο και μεθαύριο. Δηλαδή να μην έχουμε συνεντεύξεις και ειδησιογραφία. Δεν μου αρέσει, δεν έχω δικαίωμα. Κουρκάκια δεν έβγαλε, δεν ήθελα να φύγω. Δεν ξέρω πώς έφυγα. Εκεί που ακούει, ξέρω εγώ, Κανελάκη, ξαφνικά να γυρνάει να ακούσει. Ο Κάνιας δηλώνει τον κακό προγραμματισμό του ΠΑΟΚ. Απλά εμείς δεν το ερμηνεύουμε. Γιατί... Εντάξει, εντάξει, είναι γούστα αυτά. Ο Πασχάλης τα γούστα. Προσωπική μου άποψη, το δήλωσα εξ αρχή. Δεν σημαίνει ότι εγώ ότι μου αρέσει. Όπως και ο Κώστας λέει. Ο Κάνιας έκανε ρόμπα τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Στο κομμάτι προγραμματισμός. Ρόμπα. Σε κάνε ρόμπα. Να μου πεις κάτι τώρα, το οποίο θα γίνει σε μια εβδομάδα ή σε 10 μέρες. Και αν βγει και το παρατηρήσω σε τσεκάρω ότι μου έδωσες 5 τέτοια μέσα σε ένα πεντάμινο, μετά θα με κολλήσει την κουβελώνα. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Μ' αρέσεις, διότι είσαι απαιτητικός. Δεν ξέρω τι είναι. Καλημέρα. Μ' αρέσει, επειδή είσαι απαιτητικός. Κλείσε με αυτό, Πασχάλη. Κλείσε γιατί έχουμε γεμάτο κέντρο. Θα δώσει ο Μητσοτάκης να κάνει χειραψία με το Σαββίδη. Θες να το ρίξει ο χοντρός και του χρόνου να έχουμε πάλι εκλογές. Πολύ καλά έκανε γιατί την προηγούμενη φορά που έδωσε χειραψία σε Καντέμι, είχαμε διακοπή που αγώνα και τιμωρία. Νικολάκη μου, με όλη αγάπη μου. Ωραία ερμηνεία. Ένα από του δύο. Η Ξάνθη ή ο Άρης. Ποιο θέλει να μπει στην Εξάδα? Στην Εξάδα, στα playoffs, ένα από του δύο όμω, έτσι. Εσά παοξή εννοείται ότι θέλω Εξάνθη, ρε φίλε. Που ανοίξει τα πόδια Εξάνθη. Δεν έχει ήδη δηλώσει σαν παοξή και σαν τέτοιο. Για Εξάνθη, να σε καλά, τι ψέματα θα λέμε εδώ. Ανοίγει πόδι, Εξάνθη. Ο Άρης θα παίξει τον υπερπάντο αγώνα με τον Πάκο. Δεν τα βλέπουν τι γίνεται. Έλα, ναι. Καλημέρα. Έλα, ρε Τακίμη. Νάτος, το Τακίμη έσκασε μύτη. Έλα, ρε. Μπαμπά! Νάτος, ο μπαμπάς. Νάτος, έσκασε μύτη ο μπαμπάς. Μπαμπά! Τι θα έλεγα, Νίκο, στο τελείωμα. Ναι, ναι. Το έχεις στο τηλέφωνο μου, το κινητό. Μου το έδωσες. Ναι, το έχεις, άνθρωπε, μήπως το. Δεν ξέρω, το τσεκάρω τώρα πάλι. Πες μου όμως, τι θέλεις, πες μου. Ήθελα να σε μιλήσω, ρε φίλε. Εγκαρδάσεις είσαι, να μιλήσουμε ρε φίλε. Μετά την εκπομπή σου να σου πω ένα καλημέρα. Αν το έχεις το νούμερο, αλλιώς να το δώσεις στη γραμματεία. Δώσε στη γραμματεία, δώσω ξανά λίγο στη γραμματεία να είμαστε 100%. Και μόλις τελειώσεις, θέλω να με πάρεις τηλέφωνο. Ψυχούλα μου, ό,τι θέλει το Τακίμ μου. Και το τελευταίο. Ρίχτω. Το κουμπαράκι σου. Ναι. Εχθές προχθές με είπε θα το βάλω το σταυρό για την πάρτι σου. Ποιο σταυρό είπε. Θα με κάνει δώρο ένα σταυρό. Θα το βάλεις. Αφού είναι δώρο, τι να κάνω. Εντάξει. Ιδωλολατρικό βέβαια, αλλά θα το βάλω. Και είπε θα το βάλω στο λαιμό μου. Θα του το φέρεις. Εδώ. Να το κρεμάσουμε μαζί. Έγινε. Θα πούμε. Τα λέμε. Θα δούμε εδώ ο Κίανος Ρίβς στα 55 γίνει χριστιανός. Μόλις πάθω έμφραγμα, ναι. Θα βάλω το σταυρό πάνω στην αρτηρία να την ανοίξει. Ναι. Πάτω να δεις τι καλά θα συνανοίξει. Λοιπόν, ναι. Το ξέρετε, το Γουιντουάν δεν το συζητάμε. Είναι το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που ήρθε για να αλλάξει όλα τα πάντα, όλα στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Θέλω να σταθώ όμως κυρίως στη διασκέδαση, καθώς πλέον σε ένα πρόγραμμα μπορείς να συνδυάσεις και το Netflix για να απολαμβάνεις πλούσιο περιεχόμενο σε μια μοναδική εμπειρία θέασης. Μπείτε τώρα στο win.gr, κάθετος Wind One, και μάθε περισσότερα για να γουστάρουμε και Netflix μέσω του Wind One. Καλημέρα!
Έλα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κωστά. Ω, καλώς το Φωτάρα. Έλα, σήμερα έχουμε δροσούλα καλή. Τι δροσούλα καλή ρε φίλε. Φωτάρα, Extreme, Μπάκο, Βιερίνια. Μέχρι τώρα καλά το έπαιζες Μπακ. Τώρα Extreme, δεν ξέρω πώς θα το βγει. Θα κινείται σε πιο λίγο χώρο. Αν δεν πάει Extreme, Βιερίνια. Ποιον τρως, Πέλκα, Λιμιό ή Ζάμπα. Έλα. Ερώτηση που Ζαμπά, σου είπα, Ζαμπά, δεν χρειάζεται. Ποιον τρως. Αυτή την περίοδο τρως ο Ζαμπά. Το Ζαμπά τρως. Το Ζαμπά τρως. Αυτή την περίοδο. Ζαμπά πρέπει να κάτσει λίγο πάγκο. Γιατί εύκολα τον τρως. Είναι μικρό. Και ποιο θα παίξει, δηλαδή. Κάτσε να μα πει την τριάδα τώρα που γυρνάει. Η τριάδα ποια θα είναι αυτή. Πίσω από το center forward, ναι. Μπίσεσβαρ, ναι. Βιερίνια, ναι. Και μετά βάλω ποιο θε. Να βάζει το Λιμιό, ποιο θε να βάλει. Στάσο, Μπίσεσβαρ αριστερά. Όχι, πίσω από το φορ. Ναι. Τη τριάδα δεν μου λες. Βιερίνια. Είναι ο φορ, δεν ξέρω πώς θα είναι. Τσούμπα, Βιντέσκι. Μπίσεσβαρ δεκάρι. Βιερίνια από τη μια μεριά και από την άλλη τι. Το Λιμιό βάλε. Το Λιμιό. Ναι. Ο Πέλκα που μας ακούει τώρα. Ο Πέλκα και αυτό είναι σκύλο στο rotation. Καλημέρα, Πέλκα. Καλημέρα, μπορεί να είναι στη θέση. Στον πάγκο σε έβαλε. Είδε πόσο δίκαιο είμαι. Είμαι δίκαιο. Αυτή την περίοδο θα βάλω. Μάλιστα. Εσύ Κώστα, ακούστε. Ναι. Φέτο στα play out και στα play off θα έχουμε χοντρό γέλιο θα έχω, φίλε. Αυτοί που δεν έχουν 11 παίχτες μονάχα στη φαρέτρα τους θα δεινοπαθήσουν, όλοι οι τραυματίες θα είναι. Το Μάιο όλοι οι τραυματίες θα είναι. Θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Τα λέμε Φωτάρα, τώρα αυτό είναι εικασία, σκέψη, ραπτοπουλίζει. Θα τι. Ραπτοπουλίζει. Τι. Ραπτοπουλίζει, ναι. Ο παίχτης μπορεί να μπαίνει στο ρωτέσιο, ρε φίλε. Η αλλαγή του Μπίσεβα, αν δεν είναι καλά να μπαίνει αυτό στη θέση του. Ω, τον καημένο στο Κίνγκστον θα πίνει τον καφέ γιατί, και θα λέει. Γιατί, τι λέει αυτό ο άνθρωπο για μένα. Γιατί, τι λέω. Με έβγαλε από την ενδεκάδα τώρα. Εγώ βγάζω τις ενδεκάδες. Ο προπονητής τις βγάζει. Πάμε παρακάτω. Έχει προβάδισμα ο Μπίσε. Τι να κάνουμε. Καλημέρα. Ναι. Μανούλα μου. Όχι, όχι, να το στείλω. Μακεδονία μου. Ναι. Θα έρθει η Νέα Δημοκρατία, θα αποκαταστήσει την τάξη με το όνομα Μανούλα μου. Μανούλα μου, να χαρώ εγώ. Το αερόστατο του Ντουμπούζου. Μανούλα μου, αερόστατο, Μανούλα μου. Να χαρώ. Ο πρίγκιπας ξέρεις τι είπε τώρα στο Σαββίδι, Νίκο, ε. Στο Σαββίδι. Πάρε με Μανούλα μου στην Θεσσαλονίκη, Μανούλα μου. Ουσιαστικά σώσε πέταξε Μανούλα. Το γάντι, λες. Σώσε με Μανούλα μου. Μιλάω με την οικογένεια Σαββίδι, καλές σχέσεις, Μανούλα μου, να χαρώ εγώ. Τι καλός που είναι ο Γιαννούλης να με φορτώνει, Μανούλα. Κάτσε με τον πάρο και έρθω στο Βικελίδης με πρίγκιπας, γιατί πέρσι είδες τι έγινε. Κάτσε με τον πάρο του Γενάρη. Μανούλα μου, φέρε μου πίσω από την Αραπιά, Μανούλα μου, δεν μπορώ άλλο. Αυτό το είπε. Φέρε με πίσω, Μανούλα μου. Τέτοια αραπιά 5 εκατομμύρια ευρώ και εγώ πηγαίνω, φίλε, κάθομαι δυο τρία. Ναι, αλλά του είδε τον έσφιξε ο, να μην πω τώρα, 5 εκατομμύρια. Τέτοια αραπιά την καραγουστάρω κι εγώ, με τρέλα πηγαίνω. Δύσκολη μαντήλα, Νίκο, είναι δύσκολη μαντήλα. Δύο χρονάκια κάνεις υπομονή, φίλε, μια χαρά. Για άμα είναι να πάρω 5 εκατομμύρια, κολοτούμπες κάνω στην έρημο και κάθομαι εκεί δύο χρόνια. Ναι, ρε φίλε. Γιατί δεν κάθονται. Κάθονται ένα χρόνο, εντάξει. Παίζω την τετράδα και σώθηκα. Παίζω την τετράδα, την άκουσα. Πάω, τη ρίχνω την τετράδα που είπες. Α, το 203 απόδοση. 203 απόδοση, κάτσε. Τι είπαμε, λοιπόν, και διπλό και άντερο Άρης. Διπλό και άντερο τον διπλό και όβερο πάω. Ναι. Βεβαίως. Χι Λάρισα. Ναι. Και τι άλλο είπαμε. Και διπλό πανιόν με στον Όφη. Και το πανιόν με τον Όφη αυτό, ναι. Για και εκεί θα δεις, Νίκο, τι τιμή είναι η κριτική. Τι τιμή απαλληλεγγύη. Καλή άνθρωπο. Τώρα που είπες τιμή η κριτική, πήρα μήνυμα από Κρήτη. Καλημέρα Κωνσταντίνε, εμείς αγαπάμε. Μόλις τώρα ήρθε ένα μήνυμα. Αποκλείεται να με αγαπάνε, άμα πάω δεν πήρε πολύ. Καλημέρα Κωνσταντίνε, εμείς αγαπάμε. Πάει το Κόρντομπα, 30 τρύπες από τα όπλα θα έχει. Η Ραπτόπουλη Κρήτη σε καλημερίζει, να σε καλά που μας βρίσκει. Το έχω εδώ. Φύγε Μανούλα μου, καζεΐνη, λακτόζη μου, φύγε. Λακτόζη μου, έλα καλημέρα. Καλημέρα. Νάτι. Ω, κυρία Δώρα μας. Εκλεκτή κυρία. Επιτέλους ακούμε πρωί. Έτσι. Σας φέρνω και δεν μπορώ να σας πω. Γίνεται ένας χαμούλης, κυρία Δώρα μας. Για πες μας λίγο, τι θα κάνει ο Πάνος. Πολύ πελατεία έχετε. Έχουμε πελατεία, να, τι να κάνουμε εδώ με το τρελό το κουμπαράκι. Να έχετε πάντα να έχετε. Για πες μας λίγο, τι θα κάνει ο Άρης με τον Ολυμπιακό τώρα έτσι μέσα από την καρδιά σου. Εγώ εσένα θα ακούσω. Magic Live. Εγώ θέλω. Και οι σοπαλίες να φέρουν, πολύ ευχαριστημένοι θα είναι. Αλλά. Σώνεται, σου λέμε. Αλλά με σοπαλία, βέβαια. Βέβαια. Σοπαλία είναι μια χαρά η κατά. Ο Πάοκ τι θα κάνει, κυρία Δώρα μας. Με ποιον παίζει. Με τον Αστέρα Τρίπολης. Θα κερδίσει. Θα κερδίσει. Δεν παίζει ο Ιγκλέσιας, δεν το είπα νωρίτερα. Είναι πολύ καλή απουσία για τον Αστέρα. Θα κερδίσει, θα κερδίσει. Εμπιέρασε και ο Ιγκλέσιας. Αλλά θα κλωτσούσε πολύ. Ξάχει να βγει. Παρά τον Άρη, έτσι, το είπα αυτό, κυρία Δώρα, το είπα. Θέλω να είμαι τίμιος και ειλικρινής στην Εξάδα, γιατί εσύ θα με κάνει ζημιά. Αυτό φοβάμαι τώρα, κατάλαβες. Εξάδα νερό μπορεί να δεις, να σε φέρει νύφη σου. Εξάδα τον Άρη, δύσκολα θα τον δεις. Την αγάπη μου, κυρία Δώρα. Έγινε, να σε καλά. Να σε καλά.
Ενάμασε και τίμη, έτσι δεν είναι. Τι να πω, ότι προτιμώ τον Άρη, αφού θα με κάνει ζημιά ο Άρης. Με κόλλησε βαθμούς. Τι βλέπει, α το προτιμάς. Τι βλέπω τον Άρη, βλέπω στο τέλος. Τον Άρη. Ναι, δηλαδή Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Με. Μετά. Άρης. Άρης. Θα μπει ένα εκ των. Την ΑΕΚ δεν έβαλε, πέντε. Ναι. Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης. Η Ξάδη μπορεί να μπει. Πέμπτη και θα γίνει μάχη για την έκτη θέση με Όφη, με Βόλο. Όφη θα κάτσει να χάσει. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά νομίζω ο Άρης θα μπει στην Εξάδα, ό,τι και να γίνει. Τι το Πανιόνι, αν φέρει διπλό μες στον Όφη. Τι φαγώθηκες. Για πάμε, καλημέρα, ναι. Ναι, ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Όσον αφορά το ποιος που λέει ο Ραυτόπουλος συνέχεια, άμα μπει αυτός, ποιος θα μείνει έξω. Άμα μπει ο άλλος, ποιος θα μείνει. Όλοι θα παίξουν, ρε Σικώστα. Για να σου πέλκα τώρα και να ακού. Για να σου πέλκα και να ακού. Για να είσαι σε μια εταιρεία. Εγώ ας πω μια φαρμακευτική εταιρεία, πουλάει φάρμακα. Είναι πέντε ναι. πολιτές και είναι τέσσερις να πάνε στο συνέδριο και να μείνει έξω ο πέμπτος. Για δες ο πέμπτος ναι. πώς θα είναι. Φίλε, εδώ όμως δεν έχουμε φαρμακευτική εταιρεία, εδώ έχουμε μια όλα, ΠΑΕ όλα που τους ακροπληρώνει όλους. Όλα εταιρείες. Όλοι παίρνουν τα φραγκάκια τους μια χαρά εδώ ναι, αλλά, και παίζουν ναι, όλοι. Ναι, αλλά εγώ είμαι πολιτής σε μια εταιρεία και είμαι ο πέμπτος στους τέσσερις. Σε ένα χρόνο πει ο διευθυντής, ξέρεις, είναι να απολύσουμε τον έναν, εμένα θα απολύσει. Να κάνει περισσότερες πωλήσεις. Αυτό ακριβώς. Έλα φίλε, αυτό ναι. ακριβώς. Εσείς τη γνώμη σας τη λέτε από τις 8 ώρα το πρωί. Πάμε φίλε. Έχεις δίκιο. Πάμε. Δηλαδή είναι άδικο αυτό που κάνετε. Συμφωνώ μαζί σου. Κάνει αδικίες ο Νίκος. Αυτή, ότι δεν μας αφήνεται να μιλήσουμε ρε Κώστα. Πάμε. Λοιπόν, γιατί οι παίκτες του ΠΑΟΚ ή της κάθε ομάδας πληρώνονται σύμφωνα με τις συμμετοχές τους. Υπάρχουν και τέτοια συμβόλαια. Εγώ δεν νομίζω ΠΑΟΚ συμμετοχών. Ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω να έχει τέτοια συμβόλαια. Ένα τρόπο. Δεύτερον, από πού συνάδει το συμπέρασμα ότι ο Πρίγιοβιτς με τη συνέντευξη που έδωσε χθες παρακαλάει να γυρίσει τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχω 8.000 ένσημα και ξέρω ποιος γλύφει, ποιος φτύνει, ποιος παρακαλάει. Δηλαδή τι να πει αν έχει καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ, ότι δεν έχω καλές σχέσεις. Και γιατί το μάθημα μα έχει καλές σχέσεις. Και γιατί δεν γιατί το πρώτα ανέφερε. Δεν το ξέρουμε ότι έχει καλές σχέσεις. Όχι, δεν το ξέρεις. Δηλαδή το Μάιο. Γιατί όταν ήρθε εδώ το Μάιο ο κύριος Σαββίδης. Τον έκανε μπρουτ και βρώμησε όλος ο Θερμαϊκός. Αυτό έμαθα εγώ. Εγώ τους είδα αγκαλιά ήταν πάνω στο... Τους είδες αγκαλιά, ε. Πώς. Αγκαλιά και φιλιά είδα εγώ. Δεν είδα ότι τον έκανε μπρουτ. Ξέρω κι εγώ. Και στο Πούλμαν... Αγκαλιά μαζί ήταν. Άσο να λέει. Άσο να λέει. Θέλει να φτιάξει κλίμα τώρα. Και στο Πούλμαν που γυρνούσαν στη Θεσσαλονίκη... Όταν έβγε ο κύριος Πρίγιοβιτς... Όταν έβγε ο κύριος Πρίγιοβιτς μίλησε με τον κύριο Σαββίδη. Περίμενε ο κύριος Σαββίδη σε ένα τηλέφωνο. Τα ξεχνάτε αυτά. Μισό λεπτό ρε σύμπτωση. Φίλε, ο Πρίγιοβιτς έφυγε και έχασε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή τον έκανε. Ο Πρίγιοβιτς έφυγε και ρε εσύ θα φύγω εγώ από, μια εταιρεία ναι. και θα φύγω σαν τον κλέφτη, δεν από τον διευθυντή μου τον αυτό ρε παιδιά. Ο Πρίγιοβιτς έφερε 10 εκατομμύρια. Ο Πρίγιοβιτς έφυγε και δεν μίλησε στο Σαββίδη. Είναι δυνατόν ολόκληρο Σαββίδη να τον κλάσει ο Πρίγιοβιτς. Άμα στρελάνετε τώρα. Πήρε μισό πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ και έδωσε και 10 εκατομμύρια. Τι άλλο ακριβώς. Βρε στο ραντεβού με τον Σαββίδη. Ρώτα τον Σαββίδη. Πώς ένιωσε όταν ο Πρίγιοβιτς δεν πήγε στο ραντεβού. Ωραία. Θα μας πείτε. Άκουσε με λίγο. Αν ισχύει αυτό που λες. Ναι, γιατί εγώ δεν το ξέρω. Αν ισχύει αυτό που λες. Μέσα σε 3 μήνες δεν είναι δυνατόν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Να είναι αγκαλιά. Δεν γίνεται αυτό που λέει. Για το κοινό συμφέρον ήταν αγκαλιά. Ποιο ήταν το κοινό συμφέρον. Μια χαρά συμφέρον είναι να πάρει 1990 και οι δύο... το γύρισε το ΚΚ με το Μητσοτάκη. Win-win situation ήταν. Ρε Κώστα, μην το πας ΚΚ και Μητσοτάκη. Εδώ μιλάμε για τον Πρίγιοβιτς και το... Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Το ίδιο είναι. Να σε καλά αδερφέ. Και ένα τελευταίο Νίκο. Ναι, ναι. Υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα που έχει extreme σαν το Λιμιό. Τον Κώστα ρωτώ. Λιμιό. Ναι. Εξτρέμ Λιμιό. Ναι, έτσι. Αυτό το Λιμιό που είναι. Σε 4 κιλά ζάχαρη, για χαρά. Δεν θα το αλλάξει την άποψη. Έλα τώρα. Εκεί. Έχει τρελαθεί. Έλα εκεί τώρα 3-5-2 μένα στην πάντα. Πες μου ποιος είναι καλύτερος από το Λιμιό. Ποιος δεν είναι. Πες μου ποιος είναι. Ο Ποντένσε, ένας. Ο Ποντένσε ίσως να είναι ο καλύτερος εξτρέμ. Ο Φετβατζίδης 2. Α, τον έκανες καλύτερο τώρα Φετβατζίδη. Από το Λιμιό. Μέχρι το καλοκαίρι τον είχες Λουκάνικο με τα ποδαράκια. Ο Μασούρας 3. Α, ο Μασούρας 3. Ο Μασούρας 3. Που λες ότι δεν είναι για να παίζει δεκάδα Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακό. Ναι, γιατί είναι ο Λιμιός να παίζει δεκάδα πάω. Αφού ο Δυνασής βάζει γκολ μια χαρά. Ποιο θες να σου πω ακόμα. Το Τζιλιλί του Πανιωνίου 4. Τζιλούλι, βρε. Τζιλούλι. Πάμε. Καλημέρα. Σου πω 10 εγώ. Καλημέρα. Έλα. Μ' ακούτε. Ναι. Καλημέρα, εσύ Γαλατάς.
Έλα ρε Γαλατά 6, τι λέει. Ρε Νίκο, να σε ρωτήσω λίγο κάτι ρε φίλε. Ό,τι θες, ό,τι θες. Λοιπόν, πραγματικά σήμερα συμφώνησα πολύ με τον Κωνσταντίνο, τα είπε πολύ ωραία. Ναι. Πιστεύεις πραγματικά ότι ο Λιμνιός είναι το καλύτερο εξτρέμ σαν αυτό που είπε ο προηγούμενος? Όχι, Ελλάδα, όχι, αλλά πιστεύω επίσης ότι είναι πολύ καλό εξτρέμ. Να σου πω ένα καλύτερο εξτρέμ από τον Λιμνιό. Δεν είπα το Γαϊτανίδη που τον έχετε εκτός 18. Σιγάρε που τον είδες το Γαϊτανίδη εσύ τώρα σε ένα τρίπο. Το Λάμπρου. Πού τον είδες το Γαϊτανίδη σε ένα τρίπο. Το Λάμπρου. 50 εξτρέμ. Ναι, ναι, ρίξω Γαλατά μου, έλα. Λοιπόν, Νικόλα, ο Λιμνιός, να λέμε την αλήθεια, το μόνο καλό που έχει στον ΠΑΟΚ είναι καλές επιστροφές. Πρώτον. Δεύτερον, ο Κωνσταντίνος έκανε πολύ καλή τοποθέτηση για το Βιερίνια. Δεν μπορεί να έχει καλές επιστροφές και δεν μπορεί να παίξει στενό χώρο. Γιατί δεν είναι όπως ήταν 20 χρονών. Γι' αυτό το βάζουμε μπροστά να μην έχει επιστροφές. Άρα δεν συμφωνείς μαζί του. Αποδείχθηκε αυτό πέρσι που τον πίεσε ο Ποντένσε και παρακαλούσε να λύσει το παιχνίδι. Φάνηκε το μάτι. Άρα συμφωνείς με εμένα. Αυτό που λες τώρα. Συμφωνώ ότι πρέπει να παίξει μπακ. Δεν μπορεί να παίξει χαφ. Μπακ ρε φίλε, θα πρέπει να γυρίζει. Ο εξτρέμ θα πρέπει να ντουμπλάρει απλά. Όχι, συγγνώμη, λάθος τοποθέτηση. Πρέπει να παίρνει την μπάλα χωρίς να είναι πιεσμένος. Εγώ αυτό φίλε, μην κουράζεσαι εξή. Αυτοί είδαν Ζαμπά και Λιμνιό και σου λέει ο Βιερίνα θα είναι και πεθαμένος χίλιες φορές καλύτερος και έχουν δίκιο. Ποιος Λιμνιός και Ζαμπά. Τα λέμε Γαλατά, τα λέμε να σε καλά. Είδαν το χάρο στη γραμμή και σου λέει θα βάλω την άνοιξη στη γραμμή. Ο Φερέιρα θέλει δύο παιχταράδες σε κάθε θέση. Ο Πάκο είναι τυχερός λοιπόν και για τον Μπέλκα νωρίτερα που λέγαμε ότι έχει Πέλκα Μπίσερβα σε αυτή τη θέση. Μπορεί να έχει Λιμνιό Βιερίνε σε αυτή τη θέση. Είναι πολύ τυχερός και αυτό ήθελε ο προπονητής. Άμα η θέση 10 είχε όπλο, θα μας πυροβολούσε κατά ρηπά. Γιατί? Γι' αυτό που είπες ότι ο Μπίσερβα και ο Πέλκας είναι η ίδια θέση. Αυτό, την ίδια θέση παίζουν. Ναι, αλλά πού παίζουν? Παίζει ο ένας φορ και ο άλλος αμυντικό χαφ. Δεν έχει στοιχεία χαφ δεκαριού. Πού παίζουν όμως. Ναι. Αυτό λέμε. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Άλλο το έχει, δεν έχει. Πού παίζουν αυτοί με δεύτερο φορ είναι ο Πέλκας, δεκάρι είναι ο Μπίσεσβα. Ούτε δεκάρι είναι ο Μπίσεσβα. Τι είναι? Εξτρέμ είναι ο Μπίσεσβα. Εμείς τον βαφτίσαμε δεκάρι. Ο Μπίσεσβα είναι εξτρέμ. Έτσι έπαιζε μια ζωή. Αυτό. Επειδή είναι μπαλαδόρος εδώ στην Ελλάδα τον κάναμε. Άμα είχατε δύο καντέδες, ξέρεις τι ωραίο δεκάρι είναι ο Μπίσεσβα. Άμα είχα, δεν έχουμε. Έχετε τις βαλούτες. Τελειώσαμε. Πάει. Μα τα κατέβασε όλα, τα story τελείως. Εδώ έπρεπε τώρα άναψη κουβέντα και στις κουβέντες ποδοσφαιρικές. Δεν μας φτάνουνε κουλιανές. Δεν μας φτάνουν. Θέλουμε μία τρίτη. Δεν μας φτάνουν δύο. Μισή ώρα ακόμα θέλουμε. Άλλη μία ώρα, θα το κάνουμε άλλη μία ώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πριν σας κουνήσουμε το μαντίλι, να σας πούμε ότι από σήμερα ξεκινά τις παραστάσεις του ένας και μοναδικός στο καλύτερο δεκάρι της ελληνικής μουσικής, ο Πλούταρχος στο Ρίτζεσι Καζίνο, φίλες και φίλοι. Μαζί του θα είναι και ο γιος του Γιώργος Κακοσέως. Μαζί ακόμα μια καταπληκτική φωνή, Αφροδίτη Χάτζη Μινά. Όσοι θέλετε να βρείτε εισιτήρια στο Ρίτζεσι Καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservice.gr θα ζήσουμε πολύ μεγάλες στιγμές κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Βεργίνα Θέατρο. Από σήμερα οι παραστάσεις. Τι θες πάλι, τι πώς είναι ο ένας Πλούταρχος και ο άλλος Καλοσέως? Το επίθετο του Πλούταρχου είναι Κακοσέως. Και γιατί δεν το λέει? Κράτησε ένα όνομα Πλούταρχος, το καλλιτεχνικό του. Δηλαδή, το επίθετο του είναι Κακοσέως όμως, και αυτού. Κακοσέως το λένε. Ναι. Και γιατί το παιδί το λένε Κακοσέως? Το παιδί το λένε Γιώργο Κακοσέως.